ως Κύπροι γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, έχουμε το πράγμα με το κατεστημένο. Να μας φταίνει ο ένας ο άλλος και στην πορεία να γινόμαστε έναν και εμείς. Ξεκινούμε οι νέοι με ενθουσιασμό να κυνηγήσουμε τα όνειρα μας, τους στόχους μας. Και όταν δούμε δεξιά και αριστερά να μου γίνεται, α, το ένα, να, το άλλο, φταίει μας λίγο ο ένας, φταίει μας ο άλλος. Εμένα δεν μου αρέσει το πράγμα. Με τούντες τις 4.000 ζει μια ζωή, έχει μια... Άνετα να το πω. Άνετα τέλος πάντων, μια οικογένεια, αυτό και τα λοιπά, η καθημερινότητα του και μια χαρά. Στα 35 του, πάει στο 0. Καλά καλά να φυλάξει πόσα να φυλάξει. Και όταν είσαι στο 0 και δεις το βιογραφικό σου, έχει γρασίδι, 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 πού να πας. Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδης, δεν χρειάζεσαι σε πολλές συστάσεις. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σου. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Για να σπάσουμε τον πάγο, μια ερώτηση έτσι ποδοσφαιρική. Και να συνεχίσουμε μετά με τα για σένα. Σχεδόν σε όλους λαλώ το πράγμα. Υπάρχει το έμφυτο ταλέντο που λαλούν. Ναι, καταρχάς ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Mm-hmm. Γιατί κάνετε μια ωραία εκπομπή. Πολύ ενδιαφέρουσα. Είδα έτσι δύο-τρεις. Και είμαι χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ, γιατί θεωρώ ότι είναι έτσι ελεύθερα να αναπτύξουμε τις αρκετές συζητήσεις σε διάφορους τομείς. Και σας ευχαριστώ για τους δύο για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Ταλέντο, σίγουρα γεννιέσαι με έναν ταλέντο. Δεν μπορείς να επενδύσεις σε οποιαδήποτε δεξιότητα για να είναι τούτη, εάν δεν έχεις τα αρχικά θεμέλια, έτσι ώστε να μπορέσεις να δουλέψεις πάνω σε τούτα. Παρ' όλα αυτά, το ταλέντο δεν είναι αρκετό. Για να μπορέσει το ταλέντο να αναπτυχθεί και στο τέλος να ολοκληρωθεί, χρειάζονται πάρα πολλές ώρες προπόνησης. Mm-hmm. Εγώ χρησιμοποιώ τον κανόνα των 10.000 ώρων προπόνησης. Ναι. Τι λέει ο κανόνας? Λέει ότι εάν θες να γίνεις expert σε έναν τομέα, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι ένα παίζω πιάνο, είτε είναι ένα τραγουδό, είτε είναι ένα λίγο ασκήσεις στα μαθηματικά, χρειάζεται 10.000 ώρες προπόνησης, το οποίο ισοδυναμεί ότι για τα επόμενα 10 χρόνια πρέπει να κάνεις 2 ώρες και 48 λεπτά κάπου, είναι η εξίσωση, την ημέρα practice, προπόνηση. Άρα, αν θέλουμε να εξειδικευτούμε σε έναν τομέα, χρειάζεται να κάνουμε εξάσκηση. Και έχει να κάνει με τον τρόπο που ο εγκέφαλος αποθηκεύει τις πληροφορίες. Εγώ είχα δείξει στους παίχτες μου πρόσφατα τη θεωρία του neuroplasticity. Τι λέει η θεωρία? Λέει ότι αν για παράδειγμα υπάρχει το short-term memory του εγκεφάλου, mm-hmm, και υπάρχει και το long-term memory του εγκεφάλου. Το short-term memory τι λέει? Λέει ότι αν εγώ αυτή τη στιγμή πάω να παίξω μπάσκετ και καθίσω μπροστά μου μια μπασκέτ και ξεκινήσω να ρίξω βολές, στις πρώτες βολές που να ρίξω, μέχρι να το βρω ο εγκέφαλος μου να βρει τη δύναμη της μπάλας με το στεφάνι για να το βάλω, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Να κάνω 10, 12, 15, 50, 100 επαναλήψεις. Όσο το κάνω το πράγμα, τόσο αποθηκεύεται εκείνη η κίνηση, η δεξιότητα του shooting, αποθηκεύεται στον εγκέφαλο. Εάν το κάνω και την επόμενη μέρα, ήδη το short-term memory είναι αποθηκευμένο. Άρα θα είσαι ένα βήμα πιο μπροστά. Άρα είμαι ένα βήμα πιο μπροστά. Αν το κάνω και την επόμενη ξανά. Χτίζεις το long term στην ουσία. Χτίζω το long term, το οποίο αν το αφήσω μετά μία εβδομάδα, όπα. Επιστρέφω λίγο και λέω κάπου το έχασα. Άρα πρέπει ξανά να κάνω το πράγμα για να το βρω, να το βρω. Γι' αυτό βλέπουμε τους μπασκετμπολίστες. Ακούς, ξέρω εγώ, βλέπουμε από το Netflix, Michael Jordan, Kobe Bryant, ο Μακαρίτης, πολλούς άλλους να λένε ότι τελειώνει η προπόνηση, κάθονταν μπροστά από την μπασκέτα και ρίχναν βολές. Γιατί το short-term memory έπρεπε να μείνει αποθηκευμένο έτσι στην ώρα του αγώνα, να έρχεται έμφυτο το πράγμα, να μπορεί να γίνεται η κίνηση από μόνη της. Είναι μηχανικά στην ουσία. Να γίνεται μηχανικά. Okay. Άρα, για να επιστρέψω στο ταλέντο, πρέπει και το long-term και το short-term. Ο μόνος τρόπος να αποθηκεύσουμε την κίνηση είναι να κάνουμε practice σε οποιοδήποτε τομέα. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε να είμαστε experts σε πολλούς τομείς. Δεν μπορούμε. Θα πρέπει να κάνουμε focus σε ένα. Πρέπει να κάνουμε focus σε ένα
αν είμαστε, μπορείς σε δύο, δηλαδή, δεν μπορείς, μπορείς να πεις σαν μωρό, ξέρω εγώ, ποιον παίζει ποδόσφαιρο να κάνει προπονήση, ότι δεν μπορεί, ξέρω, να παίζει και πιάνο. Μπορεί να το κάνει. Ή να μην συνδυάζει και τα μαθήματα του. Εγώ πάντα έλεγα στους παίχτες μου και στα ίδια τα μου τα μωρά, λέω το πράγμα, γιατί έχω δύο μωράκια δίδυμα 11 χρονών. Σου ζήσω. Ευχαριστώ. Πρέπει να συνδυάζουμε και τα δύο. Εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω παίχτες που νομίζουν ότι στα 15 τους, 16 τους, 17 τους να παίξουν όλοι ποδόσφαιρο και να γίνουν όλοι επαγγελματίες και να με παρετούν το σχολείο. Αν εγώ έχω γιο, που δεν έχω γιο, και θα μου έπρεπε, θα επένδυα χρόνων για το γιο μου στο ποδόσφαιρο, αλλά αν τον έβλεπα ότι στο σχολείο παραστατούσε, θα του έκοβα το ποδόσφαιρο. Η φιλοσοφία του Άγιαξ του τι ήταν? Πρώτα τα μαθήματα και μετά. Είναι πρώτα τα μαθήματα και μετά. Ναι. Γιατί μέσα από τα μαθήματα γίνεσαι καλύτερος παίχτης και μέσα από τα μαθήματα προστατεύεις το μέλλον του παίχτη. Γιατί είναι στατιστική. Θα παίξουν ποδόσφαιρο επαγγελματικό και ένας στους χίλιους, ναι, όπως λέει ο Μιχάλης, ως τα 35 τους. Τι θα κάνουμε μετά? Πρέπει να επενδύσουμε σε άλλα πράγματα. Άρα βάλες μια ζυγαριά ταλέντων και προπόνηση, skills. Και τα δύο. Και τα δύο, πάρει κάποιον παραπάνω. Να σου πω, Μιχάλη. Εάν βάλουμε τώρα έναν μωρό το οποίο δεν έχει ταλέντο και δουλεύει ώρες προπόνησης, τούτο που λέμε το 10.000 ώρες προπόνησης, θα φτάσουμε σε ένα σημείο. Εάν πάρουμε έναν μωρό το οποίο έχει ταλέντο και πάλι δεν δουλεύει, πιθανόν να φτάσει στο ίδιο σημείο. Ναι. Και οι δύο θα φτάσουν στο ίδιο σημείο. Τη διαφορά όμως είναι ξεκάθαρο ποιος θα την κάνει. Το ταλέντο το οποίο δουλεύει. Και επίσης την επόμενη διαφορά θα την κάνει το ταλέντο που δουλεύει και έχει και σωστό mindset. Πολλά γιατί σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι το να έρθει επιτυχία στον τομέα σου, το να διαχειρίζεσαι τις αποτυχίες, όχι μόνο στον αθλητισμό. Γενικά στη ζωή. Γενικά στη ζωή. Και στην πολιτική είναι το ίδιο, και στους ηθοποιούς είναι το ίδιο, και στην ιατρική είναι το ίδιο. Και σε οποιοδήποτε τομέα. Η αποτυχία, απλά το ποδόσφαιρο, διδάσκει σου το πολλά νωρίς. Ναι. Διδάσκει σου το ότι ήταν. Ήταν ένα παράδειγμα που έβλεπα κάτι παίχτες, συνεντεύξεις παίχτων της Premier League, οι οποίοι οι παραπάνω στην Ακαδημία δεν ήταν οι καλύτεροι. Πάντα η κάθε Ακαδημία είχε τον wow, ο τάδε, οι οποίοι στα 17-18, όπως είπε, σοβαρεύκει το θέμα, χάνονται, λόγω του ότι δεν ξέρουν να διαχειριστούν τον πάγκο. Να το βάλει σε άλλη θέση, να μην το βάλει ο προπονητής του και επαναστατούν και προχωρούν μετά, λόγω του ότι πρώτη φορά έρχονται αντιμέτωποι με ένα όχι. Γιατί τόσο καιρό ήταν η καλύτερη της ομάδας. Και στην τελική χάνονται. Κάπου για μένα, ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι το να διαχειριστείς την αποτυχία είναι μεγάλο κομμάτι σε ό,τι κάνεις. Εσύ ασχολήθηκες με την προπονητική, ναι, από ό,τι μου είπες. Και γνωρίζεις το πάρα πολύ καλά ότι είναι δύσκολο καταρχάς για έναν προπονητή να βάζει όλους τους παίχτες. Προπονείς 25 και παίζουν 11, στους 11 να γίνουν οι 5 αλλαγή και οι άλλοι να κάτσουν πάγκο και πρέπει να βρουν τον τρόπο να πείσουν τον προπονητή, να μπουν στο μυαλό του προπονητή και να δείξουν ότι και εγώ είμαι εδώ και μου αξίζει μια θέση. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το περιβάλλον του ποδοσφαίρου είναι μεν δύσκολο, έχει δυσκολίες, εντάξει, δεν είναι όλα ρόδινα, θέλει πολλή προσπάθεια, παλεύεις καθημερινά με την απόδοση σου, έχει μέρες που είσαι κουρασμένος και πρέπει να βρεις τρόπο συνέχεια να αποδεικνύεις καθημερινά, υπάρχουν ήττες, υπάρχουν οι ισοπαλίες, υπάρχουν οι αποτυχίες, υπάρχουν έπαιξα καλά, είναι έπαιξα καλά, τραυματισμοί, υπάρχουν πολλά δύσκολα πράγματα. Τούτο όμως το οποίο, για να επανέλθω στο κομμάτι της ερώτησης σου, τούτο το οποίο κάνει τη διαφορά είναι ο τρόπος το οποίο αντιλαμβάνεσαι και διαχειρίζεσαι τις δυσκολίες. Και μέσα από το ποδόσφαιρο, γιατί οι νεαροί έχουν πολλά ωφέλη, γιατί τους λέμε μπείτε στον αθλητισμό? Γιατί ο αθλητισμός διδάσκει τους γρήγορα τούτες τις αρχές του να μην τα βάζω ποτέ κάτω, το να στοχεύω ψηλά, το να έχω συνέχεια το competitiveness, το ανταγωνιστικό, να θέλω να κερδίσω. Μα το μάθεις που νωρίς το πράγμα, κάθε Σάββατο. Να το εφαρμόσεις και σε άλλες πτυχές. Θα το εφαρμόσεις και μετά. Αύριο μου να πιάσεις μια δουλειά, να θέλεις με το που μπεις, να νικήσεις, να κερδίσεις τον διευθυντή σου, να το αποδείξεις ότι έχεις ικανότητες. Και το πράγμα ζουν το πολλά νωρίς.
Έχω μια απορία με αυτό το πράγμα. Πλέον όπου γυρίσεις υπάρχει μια ακαδημία ποδοσφαίρου. Και παίρνουν όλη τα μωρά τους, γιατί έχουμε ένα συνήθειο στην Κύπρο ότι να πάρουμε όλη τα όρια μας, να τα πάρουμε τρώσω με τα κορίτσια, αν δεν μεταξύ, να τα πάρουμε μάπα. Τον το πράγμα είναι καλό, να παίρνεις ας πούμε κάποιον μωρό που η κλίση του στο πιάνο είναι στο μάπα. Μια η απάντηση που επήρα ήταν ότι ξέρεις, παίρνουμε το για να αθλείτε, για να... όμως αν δεν προχωρήσει τα μωρά, το παίρνουν λίγο έτσι κατά καρδά. Θα σου πω, για μένα είναι εύκολη απάντηση. Καταρχάς πρέπει να χωρίσουμε το ποδόσφαιρο ως αντικείμενο σε δύο ηλικίες. Είναι πριν τα 13 και μετά τα 13. Πριν τα 13 είναι for fun. Okay. Δηλαδή παίρνουμε το πεντάχρονο το μωρό και μέχρι τα 13 διδάσκουμε το ποδόσφαιρο με σκοπό να αγαπήσει το ποδόσφαιρο. Να μπει σε ένα κοινωνικό σύνολο όπως ονομάζεται ομάδα, να αποδεχτεί τις αρχές, να μάθει τους κανόνες, να δημιουργήσει έτσι τις εμπειρίες μέσα από εκείνο το περιβάλλον που ονομάζεται ομάδα ποδοσφαιρική και μέχρι τα 13 να δούμε και το ταλέντο του, το πώς πηγαίνει κτλ. Χωρίς να πιέζουμε τα μωρά. Η πίεση σε εισαγωγικά και το πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον ξεκινά μετά τα 13. Άρα το να πάρουμε τα μωρά μας μέχρι τα 13 στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Βλέπω σαν άθληση, ας πούμε. Βεβαίως. Είναι άθληση, αθλείται, κοινωνικοποιείται. Μετά δεν το τραβά να μπει στο πετσί, καλύτερα να ακολουθήσει κάτι άλλο. Έχει μια μαγεία το ποδόσφαιρο. Τραβά από μόνο του εκείνους που πρέπει να τραβήσει και αποτραβούνται εκείνοι που στην πορεία μπορεί να μην το σηκώνουν ή μπορεί να μην θέλουν να επενδύσουν περισσότερο. Όμως παραπάνω στην κρίση πιούρη του προπονητή της κάθε ακαδημίας. Καταλάβουν το ίδιο οι παίκτες. Έχει φορές που νιώθουν ότι δεν παίζω πολύ. Πρέπει να αλλάξω ομάδα. Όταν αλλάξω ομάδα, μπορεί ξανά να μην παίζω πολύ. Και μετά λέω: θέλω να επενδύσω περισσότερο στα μαθήματά μου. Έχω τα e-level μου, έχω τις εξετάσεις μου κτλ. Κτλ. Το οποίο είναι θυμητό. Σωστό. Ναι. Δεν είναι λάθος. Αλλά τούτο γίνεται έτσι. Ξεκινά έναν. Είναι μια καμπύλη η οποία πάει πάνω μέχρι τα 13 και μετά σιγά ξεκινά και μειώνεται και πάει κάτω-κάτω. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό γιατί οι επαγγελματίες θα γίνουν ένα στους χίλιους. Πότε γίνεται δουλειά, όσον αφορά τι, Εντάξει, είπαμε, ως το 13 χρόνων είναι το φαν. Που το 13 χρόνων σοβαρεύει το πράγμα, πάει. Ναι, πότε το είδες εσύ προσωπικά ως δουλειά? Θα σου απαντήσω. Καταρχάς, όταν μιλούμε για προπονητική, μιλούμε για διδασκαλία. Mm-hmm. Ο προπονητής είναι δάσκαλος. Είναι δάσκαλος ποδοσφαίρου. Όταν διδάσκεις ποδόσφαιρο, υπάρχουν 4+1 βασικές κατηγορίες, τις οποίες πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Η πρώτη κατηγορία είναι η τεχνική. Δηλαδή, πώς κάνω shoot, πώς κάνω control, πώς κάνω πάσα, με ποιο μέρος του ποδιού μου, να χρησιμοποιώ και τα δύο ποδιά, και το δεξί και το αριστερό, πώς χρησιμοποιώ το κεφάλι, το στήθος, όλες οι δεξιότητες τεχνικής είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο εξειδικευόμαστε μέχρι τα 13. Άρα μέχρι τα 13 και ο εγκέφαλος μπορεί πιο εύκολα να αποθηκεύσει κάποια πράγματα τεχνικής. Πρέπει να δουλεύουμε πολύ τεχνική. Μετά τα 13 ξεκινούμε να δουλεύουμε περισσότερο φυσική κατάσταση, άρα αναπτύσσεται το σώμα, δημιουργούνται κάποιες ορμόνες, τεστοστερόνη, ορμόνες που είναι ανάγκες, ναι, δημιουργούμε τους μυς, άρα είναι πολύ φυσιολογικό να χρειάζεται να μπει κάποια κομμάτια δύναμης, ταχυδύναμης μέσα, αερόβιον, αναερόβιον μέσα στην προπόνηση, τα οποία είναι αναγκαία. Και μετά ξεκινούμε. Όταν μπουν τα παιχνίδια, επειδή στις μικρές ηλικίες παίζουν 5 εναντίον 5, μετά παίζουν 7 εναντίον 7, μετά παίζουν 9 εναντίον 9, ανοίγει σιγά σιγά το γήπεδο. Ναι. Όταν φτάσουμε στο 11 εναντίον 11, ξεκινούμε να διδάσκουμε σε πιο βαθιά, με περισσότερη λεπτομέρεια, τα κομμάτια τακτικής. Άρα έχουμε τεχνική, φυσική κατάσταση και τακτική. Η τακτική είναι ο σχηματισμός που να παίξουμε, αν είναι 4-3-3. 4-2-3-1, οι θέσεις, οι ρόλοι, θέσεις, ναι. Πώς αμυνόμαστε, αν θα πιέσουμε ψηλά, αν θα περιμένουμε τον αντίπαλο, οι στατικές φάσεις. Άρα υπάρχουν κομμάτια τα οποία εκπαιδεύουμε τους παίκτες και ξεκινούμε δειλά-δειλά μετά τα 13-14. Στα 16 σίγουρα είναι turning point,
15-16 πρέπει οι παίχτες να ξεκινούν να τελειοποιούν τα θέματα τακτικής. Άρα εγώ που ήμουν προπονητής κάτω των 17, θεωρώ ότι σε εκείνη την ηλικία 16 χρονών τελειοποιήσαμε την αντίληψη τους όσον αφορά τι εστί ποδόσφαιρο, τι εστί τακτική, τι θέλουμε να κάνουμε σε όλες τις φάσεις παιχνιδιού. Βασικά, ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στο παιχνίδι. Ο καθένας τι κάνει στο γήπεδο, στη φάση άμυνα, στη φάση επίθεσης κτλ, κτλ. Άρα έχουμε τεχνική, φυσική κατάσταση, τακτική. Και σιγά σιγά, ξεκινούμε το που πιο νωρίς, αλλά εμπαθύνουμε το, μπαίνουμε στα κομμάτια ψυχολογίας και κοινωνικότητας. Κοινωνικότητα ξεκινά και πολύ πιο νωρίς. Σε ένα σύνολο, να πασάρει ο ένας του άλλου, να πανηγυρίζουν μαζί, να δημιουργούν μια ομάδα, φιλίες. Αλλά και το κομμάτι της ψυχολογίας. Και όταν λέω ψυχολογία, εννοώ να δημιουργείς το να μπορέσουν οι αθλητές να αντιληφθούν το τι χρειάζεται το αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, να μην τα βάζουν ποτέ κάτω. Να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Έχει πολλά συναισθήματα ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Μπήκε γκολ, τι κάνω. Έβαλαν γκολ, τι κάνω. Πώς το διαχειρίζουμε, πώς είμαι ισορροπημένος συναισθηματικά. Έβαλε με προγραμματισμό, με έβαλε, έκανε με αλλαγή, πώς αντιδρώ. Συναισθήματα όπως διαχείριση αποτυχίας ενός ας πούμε μεγάλου αποτελέσματος. Βλέπουμε ότι τούτα τα πράγματα διδάσκονται και θέλει ειδικά που εμάς που τα ζήσαμε κιόλας και είναι εύκολο να εξιστορίζεις και τρεις ιστορίες σε τούτους τους. Τους παίχτες, να πείσεις με το παράδειγμα σου ότι εγώ επέρασα τον το πράγμα. Και όταν το επέρασα, έκανα τούτον το πράγμα και οδήγησε μέσα αποτυχία. Μην το κάνεις εσύ. Πιο πιστικό. Υστερούμε λίγο σε το τελευταίο το κομμάτι στην Κύπρο, νομίζω. Είναι θέμα κάθε προπονητή. Εξού και υπάρχουν πλέον. Ως κουλτούρα εννοώ. Ως σχολή κυπριακή ποδοσφαίρου. Να σου πω. Εγώ εκτιμώ ότι αν θες, επειδή χρησιμοποιήσεις τη λέξη σχολή προπονητών, ας το πούμε, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει μια εξαιρετική σχολή προπονητών. Που εκεί είναι επικεφαλής, είναι ο Μάριος Κωνσταντίνου, είναι και ο Σάββας Κωνσταντίνου με τον Μάριο, ουσιαστικά μαζί, και κάνουν μια εξαιρετική δουλειά με πολλή λεπτομέρεια στο να εκπαιδεύουν προπονητές. Θεωρώ ότι ήδη ξεκινήσαν να φαίνεται η δουλειά, βγαίνουν αρκετά καλοί προπονητές. Οι οποίοι έχουν πολλές γνώσεις, δεν είναι όλοι το ίδιο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό το πώς μεταφέρει ο καθένας τις γνώσεις. Όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Όμως, τούτο που εισπράττουμε γενικότερα είναι ότι υπάρχει μια μικρή υποτίμηση στον Κύπριο προπονητή. Εγώ είμαι από εκείνους που λέει ότι εμείς ευθυνόμαστε. Γιατί όμως? Να σου πω, αν με υποτιμά ένας πρόεδρος μιας ομάδας ή ο κόσμος, ή η διοίκηση, ή οποιοσδήποτε, σημαίνει ότι εγώ δεν κατάφερα να του μεταφέρω εκείνον που θα τον πείσει ότι είμαι καλός προπονητής. Το ίδιο ισχύει και σαν παίκτης. Για να έπειθα μέσα στο γήπεδο, έπρεπε να κάνω τούτα που κάνουν και οι ξένοι. Για να με βάλει στην ίδια ζυγαριά. Γιατί να με αγαπάει επειδή είμαι Κυπρέος, γιατί να με βρίζει επειδή είμαι Κυπρέος. Άρα, κάποιες φορές πρέπει να περάσεις το στάδιο να πείσεις ότι είμαι και εγώ εδώ. Εγώ ζήσα εδώ και σαν παίχτης. Ναι, όπως δεν έχουμε έτσι μια ξενομανία. Έχουμε μια ξενομανία. Και στους προπονητές, και στους παίχτες. Το ξένο είναι λίγο πιο γλυκό κάποιες φορές. Πιο αρεστό, πιο. Στον κόσμο, στους φιλάθλους. Σε όλους. Σε όλους. Εάν πάρουν. Να σου το πω, να σου το θέσω διαφορετικά. Εάν ένας συμμαθητής σου γίνει υπουργός παιδείας. Ναι. Εσύ στα μάτια δικά σου να πεις, μα ο φίλος μου, συμμαθητής μου, είμαστε μαζί στην Αντάξη Υπουργός Παιδείας τώρα. Στα δικά σου τα μάτια. Κάναμε μπελάρε, μπορείς να πει μαζί δεν τώρα. Δεν είναι το ίδιο να αποδεχτώς, άσχετα ότι μπορεί γίνος ο άνθρωπος να έχει εξαιρετικές γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες. Εάν ένας που ο οποίος ήρθε, ξέρω εγώ, από μια άλλη χώρα να το πω και βάλαν τον Υπουργό Παιδείας, μπορεί να ούτε το μισό νύχι του συμμαθητή σου να είναι. Αλλά στα δικά σου μάτια, οκ. Okay. Θα δούμε. Δεν τον ξέρεις. Και από δεν τον ξέρεις, να δούμε. Αυτό είναι πιο εύκολη η κρίση σου. Έχουμε τον λίγο. Εγώ τον συμπαθητής πρέπει να μου πρέπει να κάνει για να τον αναγνωρίσω. Πρέπει. Δηλαδή στην ουσία πρέπει να. Πρέπει να δείξει έργο. Πώς να δείξει έργο, να του δώσει την ευκαιρία. Να του δοθεί ευκαιρία, πρέπει να. Ο καλός, οι καλοί θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Okay. Εγώ, Μιχάλη, μου είμαι τούτης της άποψης.
τις ευκαιρίες του ο καλός να τις πάρει. Την ώρα μου να τις πάρεις, πρέπει να είσαι έτοιμος. Και όμως πολλές φορές όμως τις ευκαιρίες, βασικά έχει την ευκαιρία να κάνει ευκαιρίες. Δεν σου το πω. Λοιπόν, έτσι... Να σου πω. Ένας προπονητής Κυπρέος πώς θα πει την ευκαιρία. Έχει μια πολλά ωραία ιστορία, η οποία είχε ένα χωριό, το οποίο πιάσαν βροντές, καταιγίδες, ήταν όλο να πλημμυρίσει, πλημμύρισε όλο το χωριό, εξήγησε το νερό να ανεβαίνει πάνω, η στάθμη να ανεβαίνει, να ανεβαίνει. Και είχε έναν πάρα πολύ πιστό, ήταν ο πιο πιστός άνθρωπος του χωριού. Εγώ όλη μέρα προσκυνούσε τον Θεό, προσευχόταν. Εξήγησε να εκκαινώνεται το χωριό. Ξεκίνησαν οι βάρκες να μπαίνουν, να έρχονται, να μπαίνει ο κόσμος μέσα, να φεύγουν, γιατί ήταν να πνιγούν. Ξεκίνησε να βγαίνει η στάθμη του νερού. Ο πιστός έλεγε, Θεέ μου, σε παρακαλώ, εγώ δεν θα φύγω από εδώ, θέλω να με σώσεις. Έρχεται η πρώτη βάρκα, λέει του, βγες πάνω στη βάρκα, λέει του, να μπεις μέσα να σωθείς. Όχι, λέει τους, εγώ μέρα θα με σώσει ο Θεός. Μετά από λίγο ξεκινάει η στάθμη του νερού, ήταν μέσα στο σπίτι, ξεκίνησε και μπαίνει το νερό πάνω. Αντιλαμβάνονται οι γείτονες του ότι τούτος έμεινε μέσα στο σπίτι, ξεκινά, παίζουν, ξέρεις, παίζουν του σκόρνες με άλλη βάρκα, βγες πάνω λέει τον να μείνεις και τα λοιπά. Λέει τους, όχι, όχι, εμένα θα με σώσει ο Θεός, Θεέ μου, θα σωθώ, θα σωθώ. Αμέσως από λίγο, περνά τρίτη βάρκα, το ίδιο πράγμα, δεν βγαίνει πάνω στην βάρκα, μένει στο σπίτι, το νερό βγαίνει ως πάνω, πεθαίνει, πνίγεται, πάει πάνω στο Θεό, λέει του, Θεέ μου, έχω έναν παράπονο από σένα. Εγώ τόσο πιστός, τόσα χρόνια ήμουν ο πιο πιστός, άναβα κεριά, ήμουν δίπλα σου, προσευχόμουν. Γιατί με άφησες την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου? Λέει το Θεός, εγώ σε άφησα. Στέλνω στην πρώτη βάρκα, δεν μπαίνεις μέσα. Στέλνω στη δεύτερη βάρκα, δεν μπαίνεις μέσα. Στέλνω στην τρίτη βάρκα, δεν μπαίνεις μέσα. Τι θες να κάνω? Άρα, τις ευκαιρίες μας θα τις έχουμε. Okay. Το θέμα είναι να αντιληφθούμε, να είμαστε έτοιμοι, να αρπάξουμε την ευκαιρία να ανεβούμε πάνω στη βάρκα για να μπορέσουμε να σωθούμε. Okay. Εγώ πιστεύω σε αυτό. Άρα, είναι στο χέρι μας. Να μην περιμένουμε να αλλάξει η κουλτούρα. Εγώ πιστεύω είναι στο χέρι μας. Εγώ δεν είμαι από εκείνος που ξέρεις να κλαιούμαστε για εκείνο και το άλλο. Και συνέχεια με τούν το κατεστημένο της Κύπρου να λέμε το κατεστημένο, το κατεστημένο. Φταίνει οι άλλοι ούλοι, φταίνει οι ξένοι, φταίνει. Να μας πάρουν τις δουλειές μας. Είναι έτσι ούλα. Εντάξει, πάντα αυτοί με τους άλλους. Πιο εύκολο. Εντάξει, εμένα είναι ότι αφού βλέπω ότι π.χ. εδώ μπροστά στις κυπριακές ομάδες και έχω κυπραίους παίκτες, έτσι λάθος ο Πάπα, έξω σε άλλη χώρα, ας πούμε, δεν είσαι κυπραίος. Η αλήθεια, ναι. Έπεσε κατά πολύ η συμμετοχή των Κυπρίων στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, αλλά να σας πω, αν μου επιτρέπετε, ακόμα έναν. Έτσι, μια ιστορία την οποία είχα αναφέρει και ήταν έναν αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ στην Εθνική κάτω 17 πρόσφατα. Και τους είχα πει ότι στην Κύπρο, ως Κύπροι γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, έχουμε το πράγμα με το κατεστημένο. Να μας φταίνει ο ένας, ο άλλος, και στην πορεία να γινόμαστε έναν και εμείς. Ναι. Και είναι όπως το παράδειγμα, έχει μια ιστορία σε ένα τσίρκο που ήταν ένας θεατής του τσίρκου και σε κάποια φάση πήγαινε πίσω που ήταν τα ζώα και είδε ένα ελέφαντα ο οποίος ήταν 5.000 κιλά, ο οποίος ήταν δεμένο το έναν του το πόδι με ένα σκηνάκι τόσο. Και πήγαινε ο θεατής και λέει του, του εκπαιδευτή εκεί, λέει του, πώς είναι δυνατόν ένας ελέφαντας, 5.000 κιλά, πόσο ύψος είναι το πιο μεγάλο ζώο του κόσμου, λέει του, να είναι δεμένο με ένα σκηνάκι τόσο. Και λέει του εκπαιδευτής, και ξέρεις, λέει του, οι ελέφαντες, όταν γεννιούνται και μικρά ελεφαντάκια, δένουμε τους, λέει, με ένα μικρό σκηνάκι τόσο που βλέπεις εκεί, είναι το ίδιο. Και δένουμε τους. Και τούτη στην προσπάθεια τους που ήθελαν να φύγουν, κάμπναν το ποτάκι τους έτσι, δεν μπορούσαν, δεν είχαν τη δύναμη, ήταν μικρά. Ξανακάμπναν το δεύτερο, ξανακάμπναν το τρίτη, όταν αντιληφθήκαν ότι δεν μπορούν να φύγουν με το σκηνή, σταματήσαν να το κάνουν. Και ακόμα τώρα λέει που μεγάλα, μεγαλώσαν και γίναν πόσα κιλά, ακόμα έχουν την αντίληψη, το perception, ότι το κατεστημένο δηλαδή, ότι εγώ που είμαι τόσο μεγάλο ελέφαντα. Δεν μπορώ να φύγω από το σκηνάκι. Δεν θα προσπαθήσει ποτέ. Ενώ αν έκαμε έναν έτσι, θα σπάσει και ο τείχον όλο ήταν να το πάρει. Άρα, μαζί. Άρα οι Κυπρέοι ποδοσφαιριστές έχουν το πρόβλημα. Έχουμε γενικά ως Κύπροι το να... Γιατί μειονεκτικά, πώς θα το πούμε. Ή να καθησυχαζόμαστε. Καθησυχαζόμαστε στο κατεστημένο. Ξεκινούμε οι νέοι με ενθουσιασμό.
να κυνηγήσουμε τα όνειρα μας, να τους στόχους μας. Και όταν δούμε δεξιά και αριστερά τα που γίνεται, α, το ένα, να το άλλο, φταίει μας λίγο ο ένας, φταίει μας ο άλλος. Εμένα δεν μου αρέσει το πράγμα. Εμένα αρέσει μου ο ελέφαντας να σπάσει το σκηνή και να κάνει τη δουλειά του με σωστόν τρόπο. Ο ελέφαντας πρέπει να βγει από το σκηνή και να πάρει έναν δρόμο που το αρμόζει. Και ό,τι κάνω στη ζωή μου, έτσι θέλω να είμαι. Πάντοτε στα πλαίσια ηθικής, νομοταξίας, σωστά, με πολλή δουλειά, να πιάσω τη ζωή στα χέρια μου, να μην δω τι κάνει ο γειτονάς μου, ο δίπλα μου, ο παραδίπλα μου, που εφησυχάζεται. Όχι. Θέλω να και ως παίχτης έτσι μου. Ήθελα να κάνω το δικό μου το δρόμο, τη δική μου τη ζωή ως ποδοσφαιριστής, ως επαγγελματίας. Ήμουν από τους πρώτους ποδοσφαιριστές που ήθελα να πάρω το performance μου σε έναν άλλο level. Να το αναπτύξω. Και το mental το κομμάτι ήθελα. Ψαχνόμουν πολλά. Και με τεχνικές και έτσι γενικά ψαχνόμουν πάρα πολλά. Ήμουν ανήσυχο πνεύμα. Ακόμα είμαι ανήσυχος. Okay. Φαίνεται σου. Και όταν ήμουν 29-30 χρονών, είχα πάρει έναν πολύ καλό φίλο γυμναστή που συνεργαστήκαμε παλιότερα, τον Αντώνη τον Κέζο. Και λέει τον Αντώνη, σε παρακαλώ, λέω του, όπου κι αν είσαι, θέλω να... Ήταν στην Ελλάδα ο Αντώνης τότε. Θέλω να έρθεις Κύπρο και θέλω να ασχοληθείς personal, αποκλειστικά, ατομικά, μαζί μου, δεν θα κάνεις τίποτε άλλο. Και θα σε πληρώνω. Τον το πράγμα ήταν revolution, ήταν δηλαδή να είσαι ένας παίκτης στην Κύπρο και να πάρεις personal, ξέρω, trainer το 2009-10 που το έκανα εγώ. Ήταν ένα επαναστατικό πράγμα. Με τον Αντώνη και με οποιοδήποτε personal trainer δουλεύαμε 3 φορές περισσότερες προμονήσεις από ό,τι δούλευαμε την ομάδα μου και ήμουν επαγγελματίας. Στον πρώτο μήνα ένιωθα λίγο κουρασμένος. Ήταν απολύτως φυσιολογικό. Γιατί έρχεται μια κοπόση, overtraining. Στο δεύτερο, τρίτο μήνα, έτσι καταλαβαίνα. Επέτω. Κυριολεκτικά, αφού έβλεπα δεξιά-αριστερά μου, δεν μπορούσε κανένας να ακολουθήσει τον ρυθμό, την ένταση που έβγαζαμε στο γήπεδο. Επειδή το έζησα, ξέρω το. Έζησα τι είναι να υπερβαίνεις τα όρια σου. Το έζησα αφού έκανα απίστευτες προπονήσεις. Διάλεια το σώμα μου. Γιατί, επειδή πίστευα πάντα ότι μπορώ να πάω ένα βήμα παραπάνω. Ένα βήμα παραπάνω. Και ξέρεις γιατί. Να σας πω τον λόγο. Μου το έκανα το πράγμα. Όταν έπαιξα το πρώτο μου ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Εθνική Μπέδο 16 χρονών, έπαιξα με την Εθνική Γαλλίας. Στη Γαλλία. Τώρα δικαιώσαν το παιχνίδι, ήμουν πολλά προβληματισμένος. Για διαφορά. Ένα πράγμα. Και είπα, πώς πάνε έτσι τούτοι. Είστε αλέρτ πιο πάνω από εσάς. Ναι, πώς τρέχουν έτσι. Πίστευτη ταχύτητα, ενέργεια, επανάληψη, sprints. Μιλούμε για μεγάλη ένταση. Εντάξει, οι γαλλικές ακαδημίες είναι που τις πιο top του κόσμου, οι ιδιωτικές ειδικά. Και όταν ένιωσα το πράγμα και μετά και ως παίχτης, είπα ότι, όπα, τι τόσο είναι ένα άνθρωπος. Γιατί είναι γαλλικτρή που είναι αυτό. Εγώ είμαι άνθρωπος. Επειδή είναι Γάλλος. Άρα ίσως κάτι να κάνει περισσότερο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να το κάνω κι εγώ. Και ξεκίνησα και έβαλα το πράγμα στη ζωή. Άρα για να επανέλθω, πιστεύω πολλά ότι ο ελέφαντας πρέπει να σπάσει το σχοινί κάποιες φορές, να βγει έξω από το κατεστημένο και πολλές φορές πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε ένα νέο κατεστημένο. Όχι κατεστημένο, ένα νέο κόσμο, μια νέα οδό. Θεωρείς ότι έχει πολλούς παίχτες που μείνουν στάσιμοι για τον λόγο. Βεβαίως. Ότι χάνονται, ότι. Βεβαίως. Η αντίληψη πώς έχεις για τον εαυτό σου και το τι θέλεις να αφήσεις πίσω σου είναι τεράστιο πράγμα. Πρέπει στις ακαδημίες να το διδάσκουν το πράγμα. Ναι, πρέπει να διδάσκεται. Δεν μπορεί όμως να απορροφηθεί και να φιλτραριστεί με τον ίδιο τρόπο από όλους. Ο καθένας έχει έναν δικό του τρόπο που σκέφτεται τα πράγματα στη ζωή και ο καθένας, ξέρεις, θέλει και θυσίες πολλές. Ναι, σίγουρα. Είναι απλό το πράγμα. Όπως κάθε επάγγελμα. Κάθε επάγγελμα, παιδιά. Εντάξει, να μην είναι λίγο. Κάθε επάγγελμα έρχεται όμως στα 25 σου, 27 σου να πας να μπεις σε ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας. Όπως τα πράγματα τώρα, ναι. Στον αθλητισμό πάει που τα 15, 16, 17. Για μένα έρχεται και λίγο
Και άλλο μια ερώτηση. Πώς, είτε που το δικό σου παράδειγμα, είτε που. Πώς διαχειρίζεται κάποιος τόσο μικρός, 17, 18, 19 χρονών, πιθανότατα τόσα πολλά λεφτά? Γιατί τα πρώτα συμβόλαια ακόμα και στην Κύπρο μπορεί να είναι παραπάνω από ό,τι πιάνει ο παπάς του και η μαμά του. Ναι. Ναι. Δεν είναι κάτι μη φυσιολογικό για το ποδόσφαιρο. Για μένα που γίνεται. Για μένα είναι τα ψυχολογία θέλει, και είναι τα δουλειά θέλει που την οικογένεια να πω, τον περίγυρο, τους, την ομάδα. Πόσο μεγάλο. Όχι, έχει πολλούς που καταστραφήκαν. Για τον λόγο. Ναι. Το πιο σημαντικό καταρχάς πάντοτε, και εγώ είχα το ως γνώμονα, είναι ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάς από πού ξεκίνησες. Για το που ξεκίνησε η οικογένειά σου, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν δίπλα σου. Εγώ μεγάλωσα σε μια φτωχική οικογένεια, σε ένα φτωχικό περιβάλλον. Κατάφερα, έδωσε μου ο Θεός γρήγορα την δυνατότητα να απεξαρτητικοποιηθώ και όχι μόνο να απεξαρτητικοποιηθώ από την οικογένειά μου, αλλά να είμαι σε θέση για να υποβοηθώ την οικογένειά μου. Δηλαδή, 17-18 χρονών, ακόμα καλά το σχολείο δεν το τελείωσα. 18 χρόνια έκανα το πρώτο μου συμβόλαιο μετά από ΕΛ. Και στα 18 σχεδόν έπαιζα, μονιμοποιήθηκα ας πούμε στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, έκανα πρώτο μου συμβόλαιο, μετά έκανα πιο μεγάλο μου συμβόλαιο κτλ. Σε εποχές που ήταν και πιο εύκολες τότε, αν έπαιρνε και λίγα παραπάνω λεφτά ήταν και πιο εύκολο να... Πιο εύκολο σε τι? Το κόστος ζωής, το κόστος ενός νέου, να ξεκινήσει τη ζωή του, να πάρει ένα δάνειο, να χτίσει κάτι, να κάνει ένα... Νέες, τώρα είναι πιο δύσκολο για έναν νέο να μπει σε την διαδικασία. Έχει παραπάνω restrictions, παραπάνω περιορισμούς τώρα. Άρα, όταν ξεκίνησα, ήταν πιο εύκολη η οδός. Και όσον αφορά τη διαχείριση των χρημάτων, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρειάζεσαι βοήθεια. Χρειάζεσαι βοήθεια από ειδικούς, χρειάζεσαι βοήθεια από άτομα που σε αγαπούν, να μην πέσεις σε παγίδες. Να χάσεις τον balance σου, να γίνεις πάνω στα λεφτά σου, να χάσεις το. Μπορεί να χάσεις τον balance της διαχείρισης, να κάνεις υπερβολικά ανοίγματα, πολλά τα παραδείγματα. Και το πιο δύσκολο το κομμάτι δεν είναι την ώρα που τα παίρνεις τα χρήματα να τα διαχειριστείς, είναι όταν σταματήσεις το ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί πάλι είναι μια καμπύλη, η οποία πάει έτσι σε πολύ νεαρή ηλικία και μετά ξεκινά μια κατιούσα και η κατιούσα κατακόρυφα, να πάει στον πάτο. Δηλαδή έρχεσαι στα 35-36 σου, σταματάς το ποδόσφαιρο, έχεις δύο παιδιά, είσαι στα πικ των εξόδων σου. Και ξεκινάς και λες είμαι στο μηδέν. Άρα πρέπει να κάνεις κουμάντον. Πρέπει να κάνεις κουμάντον, να προγραμματιστείς και να έχεις σωστούς ανθρώπους για να μπορούν να προγραμματίσεις όλο το σενάριο. Και θεωρώ ότι στην Κύπρο δεν είναι εύκολο κάποιος να πει ότι θα ζήσει μόνο με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι Premier League εδώ, ούτε πολύ λίγοι είναι εκείνοι που πήραν συμβόλαια τα οποία μπορούν να τους αποκαταστήσει, να έρθει αποκατάσταση της ζωής τους, εφόρους ζωής. Άρα πρέπει να κάνεις καλό κουμάντο. Άρα στην Κύπρο, εφόσον ένας πολλά καλός νέος τώρα, ξέροντας ότι δεν θα μπορεί να ζήσει μια ζωή από το ποδόσφαιρο, πρέπει να δει και οι σπουδές του, πρέπει να δει και τα επαγγελματικά, τα άλλα. Να μιλήσουμε για τον μέσον όρο. Ναι. Έτσι, όταν μιλάς για τον μέσον όρο, είναι το πιο σωστό. Άρα πάμε στον average παίχτη. Ο average παίχτη παίζει στην ομάδα την average. Άρα τώρα αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Σαλαμίνα. Για παράδειγμα. Η Νέα Σαλαμίνα, ένας Κύπριος παίχτης, παίρνει, ξέρω εγώ, από τώρα 3-4.000. Ωραία. Τώρα μπορεί να φαίνονται πολύ καλά τα λεφτά. Για κάποιους μπορεί να είναι πολλά, για κάποιους μπορεί να είναι λίγα, εξαρτάται από το κριτήριο του καθενός. Ναι. Με δούντες τις 4.000, ζει μια ζωή, έχει μια... Άνετα να το πω. Άνετα τέλος πάντων, μια οικογένεια, αυτό και τα λοιπά, η καθημερινότητα του και μια χαρά. Στα 35 του, πάει στο 0. Καλά καλά να φυλάξει πόσα να φυλάξει. Και όταν είσαι στο 0 και δεις το βιογραφικό σου, έχει γρασίδι. Πού να πας? Ναι. Ο μόνος χώρος που μπορείς να πας, γρήγορα μες στο γρασίδι πάλι. Άρα προπονητική. Μα η προπονητική είναι και έχει λεφτά. Η προπονητική σε μια ακαδημία που ως επιτοπλίστων πάνε χαμηλή μισθή. Ναι, άρα πρέπει να κάνουν και δεύτερη δουλειά και τρίτη δουλειά. Πολλές φορές βλέπουμε το σενάριο της δεύτερης και της τρίτης δουλειάς. Άρα τούτο το κομμάτι είναι ένα από τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και στο κομμάτι της προπονητικής. Γιατί ένα γιος, ένας προπονητής να επενδύει τον ελέφαντα, ναι,
Να επενδύσεις στον ελεφαντά ώρες ολοκλήρες και διαφορετικό να κάνεις και δεύτερη, τρίτη δουλειά για να μπορέσεις να επενδύσεις. Ίσως είναι και ο λόγος που βεύκουν κάποιοι παίχτες και παρέξω τον οικόντο τους. Βέβαια. Μα εμείς θέλουμε. Εμείς θέλουμε τον παίχτη, όχι μόνο τον οικονομικός, και τον development, για ανάπτυξή τους. Ένα γιος να παίζεις, για παράδειγμα, εμάς εδώ στην Κύπρο, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο εσείς είσαστε μεσίτες. Πουλάτε σπίτια, οικόπεδα, χωράφια. Αν πας στην Αγγλία, για παράδειγμα, να πρέπει να κάνεις την δουλειά, γύρω σου γίνεται χαμός. Να δεις ότι το ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι πολλά μεγάλη αγορά, τεράστια τα μεγέθη. Το ίδιο και στην Ιταλία. Τι μπορεί να συγκριθεί όταν παίζει Ρώμα, Juventus, Juventus, Αταλάντα, Αταλάντα, Φιωρεντίνα, Φιωρεντίνα, Νάπολη, Νάπολη, Λέτσε. Διάφορα. Πιο ανταγωνιστικά τα παιχνίδια ως εδώ από ότι το Σαββατοκυριακό που παίζουν οι δικοί μας και ξεοκεντρίζει μια ομάδα 7-0 την άλλη. 4-0. Πόσο είναι να αναπτυχθώ εγώ, πόσο καλύτερο είναι να γίνω εγώ εάν εσύ είσαι το ίδιο καλό μαζί μου. Να ανέβουμε και δύο. Ναι. Άρα το ανταγωνισμό ανεβάζει πάρα πολύ τους παίχτες. Για τον ανταγωνισμό, οι κυπριακές ομάδες φτάσαν τις ελληνικές, οι top 3, πέμω, ναι, νομίζω κάτι. αρκετά τα τελευταία χρόνια, και σίγουρα και η έλευση ξένων παίχτων, ικανών ξένων παίχτων, ανεβάσαν αρκετά το επίπεδο των κυπριακών ομάδων. Και για να είμαστε πάρα πολύ δίκαιοι, πρέπει να πιστώσουμε τις νέες διοικήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Γιατί ήρθαν επενδυτές, επενδύσαν στο ποδόσφαιρο μας και οι επενδυτές έχουν βοηθήσει απίστευτα το κυπριακό ποδόσφαιρο. Μπήκαν και πιο ανταγωνιστικό, μπήκαν λεφτά μέσα, νέες νοοτροπίες. Δεν παρακολουθήσε όπως θα πει. Εκκαιβάζαν προτεσέαν τίτλων, βοηθήσαν τις κυπριακές ομάδες, αλλά είναι τους Κύπριους παίχτες. Βοηθήσαν τις κυπριακές ομάδες. Ναι. Να βοηθηθούν οι παίχτες με το παράδειγμα του Ελέφαντα. Βοηθήσαν τις κυπριακές ομάδες και ο κάθε παίχτης πρέπει τον Ελέφαντα να βρει τον τρόπο να μπει σε εκείνη την ομάδα. Τώρα, είναι η πρώτη χρονιά, ή πιθανόν που τις λίγες χρονιές, που θυμούμε ένα πρωτάθλημα να έχουμε τόσα πολλά άλογα σε μια κούρσα. Ναι. Όλα τα άλογα να κυνηγούν την πρωτιά. Λόγω των επενδυτών που ήρθαν και φέραν παίχτες. Βέβαια, γιατί πλέον Άρης, παλιά έβλεπες ότι ψηλά. Ήταν πέλη, ήταν μόνιμα πρωταθλητής, έμπηγε λίγο η Ομόνια, έπιασε ο Απόλλωνας, ήταν η Ανόρθωση. Ήταν τρεις, τέσσερις, πέντε ομάδες. Ναι, ήταν μία-δύο ομάδες. Ναι. Έμπαινε μία-δύο, αλλά τις πλήσες φορές μία-δύο ομάδες έμπαιναν στην κούρσα. Τώρα έχουμε 6 ομάδες, η Πάφος, εν ομάδα. Πολλά σοβαρή. Με γήπεδα, με εγκαταστάσεις. Ο Άρης. Κάμα φοβερή δουλειά. Η ΑΕΚ πήγε στην εξίωση τα τελευταία χρόνια με φοβερό μοντέλο. Άρα η Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ, η Ανόρθωση είναι μεγάλη ομάδα. Τούτες είναι οι μεγάλες παραδοσιακές με κόσμο. Ο Απόλλωνας. Δηλαδή, μιλούμε για μέτρησα 7 ομάδες. Να μην ξεχάσω κάποια φορά να πάρει ξύπνα. Η Σαλαμίνα δείχνει καλό μοντέλο. Δηλαδή, μιλούμε. Άρα ο ανταγωνισμός βοηθά το πρωτάθλημα μας και βοηθά και, και το θέαμα μας γενικά στο απρόβλεπτο. Πιο ωραία βλέπεις ένα πρωτάθλημα με απρόβλεπτα αποτελέσματα από ότι κάτι το οποίο ήταν βαρετός, το ίδιο πάντα, πάντα ρίγα το απόλυτο, πάντα ρίγα το απόλυτο. Ναι, πιάνε το πάντα η ομάδα κτλ. Ναι, οκ. Εσύ που έπαιξες, εντάξει ήταν λίγο πριν λίγα χρόνια, αλλά οι υποδομές, είπες, το structure πίσω από την ομάδα που έπαιξες, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, πιες που τα από έλεγες στον Παναθηναϊκό, ήταν μεγάλη διαφορά. Τεράστια. Τότε, ναι. Τεράστια. Τώρα είναι πολύ διαφορά. Ήταν τεράστια, να ας πω. Εγώ πάντα όταν μιλώ για την εποχή μου, την ποδοσφαιρική, τη χωρίζω σε τρεις περιόδους. Τρεις. Η πρώτη περίοδος ήταν πριν το 2000. Που όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, πήγα πρώτη φορά στον Αρχάγγελο, που ήταν μια παραγκούλα, καλά-καλά από την Τυρία αν υπήρχαν, οι περισσότεροι συμπαίχτες μου, οι οποίοι ήταν πιο μεγάλοι, ήταν ερασιτέχνες. Είχα δουλειές το πρωί, δουλεύα στην αστυνομία, στην πυροσβεστική κτλ. Ο Πετρίδη που δαλείς. Ο Άντρος ο Πετρίδης, ο Γιάννος Ιωάννου, δουλεύα. Ήταν δουλειές, ο κόσμος είχε δουλειές παγιά, δηλαδή
στα παλιά τα χρόνια, αν πάμε 80s, 70s, 80s, ήταν προτέρημα για έναν ποδοσφαιριστή να του βρουν και δουλειά. Ήταν ναι. μεγάλο προτέρημα. Άρα ζήσα στην αρχή μου εκείνο το πράγμα. Με το 2000 και μετά, έζησα την εποχή που όλοι οι παίχτες σχεδόν, και εγώ ήμουν από τους πρώτους που είπαμε ότι θα είμαστε επαγγελματίες. Και ξεκινήσαν και τα περισσότερα συμβόλαια, να μπορεί να σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι επαγγελματίας, να είσαι φόκα στη δουλειά σου, να κάνεις τη δουλειά καθημερινά, με προπονήσεις έξτρα κτλ. Το οποίο ήταν αναγκαίο. Μέχρι εκείνη την περίοδο και που έφυγα από το ΑΠΟΕΛ, ήταν η περίοδος που δηλαδή από το 2000 μέχρι το 2008-2009, ήταν η περίοδος που το ΑΠΟΕΛ ξεκινούσε μια αναγέννηση. Πήγαινε πάνω-πάνω, αλλά δεν έκαναν και τίποτε στην Ευρώπη. Ναι. Πήγαινα μέχρι εκεί, φεύγαμε. Μετά είχα να σου απαντήσω για τον Παναθηναϊκό, το πώς ένιωσα στην Παιανία όταν πήγα την πρώτη φορά. Αλλά να το τελειώσω τούτο με τις τρεις περιόδους. Mm-hmm. Άρα είχαμε τον ερασιτεχνισμό, είχαμε τον επαγγελματισμό χωρίς επιτυχίες και πάμε τώρα στο 2009, το οποίο ήταν turning point, ήταν μετεχμίο. Το 2009 ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε στους ομίλους του Champions League. Και μετά ξεκίνησε ένα full development και με ένα full μια ανάπτυξη της ομάδας σε όλο το concept, τη μεθοδολογία, τα facilities, καλύτερα γήπεδα, καλύτερες εγκαταστάσεις, γυμναστήρια, τούτα τα οποία μπορεί να φαίνονται όχι τόσο σημαντικά, αλλά για να κάνεις επιτυχίες, για μένα είναι το α και το ω. Αν δεν έχεις infrastructure, πώς θα κάνεις δουλειά. Πώς θα κάνεις δουλειά αν δεν έχω προπονητικό κέντρο, για παράδειγμα. Αν δεν γυμνάζει το παίχτη σου, αν δεν μπαίνει ο παίχτης μέσα. Εγώ όταν πήγα στην Παιανία, την πρώτη μέρα, το 2004, καταρχάς ήταν παιδικό μου όνειρο να παίξω τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, έκλεια τα μάτια μου το βράδυ και προσευχόμουν στον Θεό και λέγα: Θεέ μου, βοήθαμε να παίξω τον Παναθηναϊκό. Γιατί? Επειδή ήταν η ομάδα μου. Έτσι, που μωρό. Ήταν η ομάδα μου, μωρό, παντάς με τον Παναθηναϊκό. Ναι, εγώ έβλεγα, αγαπούσα τον Παναθηναϊκό. Άσχετα ότι τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι αγαπώ τον Παναθηναϊκό γιατί έχω δεσμούς με τον Γιωβάνοβιτς, με τον Κόντιν εκεί που προπονητές. Αλλά τώρα παρακολουθώ όλες τις ομάδες προπονητικά. Τώρα είναι διαφορετικό. Αλλά όταν ήμουν εκείνη την ηλικία, ονειρευόμουν και έλεγα να παίξω τον Παναθηναϊκό. Και όταν ήρθε η πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό, για μένα ήταν ένα όνειρο ζωής, δηλαδή επαιτούσα. Έκανα το όνειρο μου πραγματικότητα. Όταν πήγα την πρώτη μέρα στην Παιανία. Και είχα φύγει από έναν αρχάγγελο που ήταν παράγγες και σχεδόν δεν είχαμε τίποτε και πήγα σε ένα γήπεδο προπονητικών το οποίο ήταν στολίδι για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Επήγαινα το πρωί και έφευγα το απόγευμα. Κάμες σε ένα boost, να είσαι ζαβέ. Ξέρεις τι νιώθεις παιδιά. Όταν πας σε έναν περιβάλλον έτσι, νιώθεις μία λέξη. Ευθύνη. Ναι. Γιατί λες, τούτοι ανθρώποι επιλέξαμε εμένα να έρθω εδώ και δίνουν μου τούτο το πράγμα εδώ, πρέπει να τα αποδώσω. Στο μάξιμο. Και του είναι την ευθύνη, πολλά σημαντικό να την νιώσει ο παίκτης. Να νιώσει ευθύνη. Όπως βεβαίως και ένας προπονητής, όταν πάει σε μια ομάδα, όταν του δοθούν τα εχέγγυα, έχει τεράστια ευθύνη. Να μπορέσει να ανταποδώσει τα expectations, τις απαιτήσεις και το τι περιμένει μια διοίκηση που του δω. Άρα πρέπει να έχει τα σωστά εφόδια. Έχει σωστά εφόδια. Και πρέπει να σέβεσαι τους ανθρώπους οι οποίοι ονομάζονται διοίκηση. Είναι ανθρώποι οι οποίοι αγαπούν πρώτα απ' όλα την ομάδα τους. Τρώνε ώρες για την ομάδα τους αφιλοκερδός. Ξοδεύουν χρόνο από την οικογένειά τους για μια ιδέα που ονομάζεται ομάδα. Ναι. Πολλές φορές αδικούμε, για παράδειγμα, δεν θέλω να πω ονόματα προέδρων, γιατί έρχονται πολλά ονόματα στο μυαλό μου, αλλά αδικούμε πολλούς προέδρους, οι οπαδοί. Ο πρόεδρος, μα τούτοι προέδροι βάζουν και λεφτά, τρώνε ώρες, έχουν όραμα, έχουν φιλοδοξίες και δεν αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές έναν πολύ σημαντικό πράγμα. Το πρωτάθλημα το παίρνει ένας. Οι υπόλοιποι 13 δεν παίρνουν πρωτάθλημα. Ευρώπη πάνε μερικές ομάδες. Δεν πάνε όλες. Κατηγορία είναι να πέσουν κάποιες. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και η διαχείριση, το management μιας ποδοσφαιρικής ομάδας είναι όπως τη διαχείριση της, μιας εταιρείας που πουλά φωτισμό ή μιας εταιρείας η οποία έχει εστιατόριο. Έχει συναισθήματα, έχει αποτελέσματα. Είδα το ντοκιμαντέρ του Netflix για την Tottenham, νομίζω. Και ερωτήσαν τον ιδιοκτήτη,
πάρα πολλά επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ναι, ναι. Δηλαδή πόσες δουλειές του να κάνω πιο δύσκολο που να έχεις ομάδα δεν έχει. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο. Ναι. Και πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνω. Δισεκατομμυριακός άνθρωπος. Ναι. Και... εντάξει, έφαγε 7 χτες. Ναι. 6. Ναι, 6. Παναγία, Παναγία. Επίσης δεν αντιλαμβανόμαστε ότι... όχι δεν αντιλαμβανόμαστε. Τι συμβαίνει επίσης με το ποδόσφαιρο. Οι θεατές, σχεδόν όλοι, εσύ είπες μου πριν ασχολούμαι τίποτε με ποδόσφαιρο. Είσαι, Μιχάλη μου, ένας στους 100. Οι υπόλοιποι είναι 99. Ένας στους Κυπρέους, ένας στους 10.000. Είσαι ένας στους 10.000. Ναι. Οι υπόλοιποι 9.999 είναι προπονητές. Προπονητές. Άρα ναι, έχουν άποψη και πολύ καλά έχουν άποψη. Εμένα μου αρέσει. Σωστό, τα έχεις άποψη. Εμπλέκονται, έχουν πάθος, αρέσκει τους αυτό, αλλά... Διάφωνο ρε Κωνσταντή. Ένεση σούλα τα στοιχεία μπροστά σου για να σε προπονητή. Δικαιούνται όμω. Δικαιούνται από την γνώμη του. Δικαιούνται γιατί το γήπεδο. Καλό να εκφράζει την γνώμη σου. Να σου πω, να σε διακόψω. Να σου πω. Τώρα κράτησα δύο πράγματα από σένα που είπε. Το ΑΠΟΕΛ μετά το Champions League. Υποδομές. Και θυμούμαι του παρέες μου που λαλούν πιάμε Champions League, πιάμε τόσα εκατομμύρια. Εφάντα. Πούντα, γιατί πιάνουμε παίχτες, γιατί... ναι, για να έχεις παίχτες να παίξεις στο Champions League πρέπει να τους πληρώσεις. Για να παίξεις και του χρόνου πρέπει να κάνεις υποδομές. Και θωρούν τα του ταούλ. Έφαν τα, έκαμεν τα, έθιασεν τα, τούτος είναι άχρηστος, ο επόμενος είναι άχρηστος. Εν έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας για να είμαστε προπονητές του καναπέ. Όταν έρθεις και δεις την προπονήση, και δεις ότι λάλλον ότι ο καλύτερος παίχτης που κάθεσαι στον πάγκο, άμα χάνεις. Γιατί δεν τον έβαλε εκείνο, γιατί δεν τον έβαλε τον άλλο. Και λάλλεις μετά, εντάξει, ως τα 20-25, να έχεις πάθος. Μετά τα 25 μου, ας πούμε, λάλλω, ρε μάρα, αφού δεν ξέρεις να μου γίνεται μες στην ομάδα. Είναι δυνατόν να λάλλεις εσύ τώρα δαμέ, ότι τούτος είναι καλύτερος επιθετικός που τον άλλο. Να σου πω, άρα... η ιατρική είναι ένα σπουδαίο επάγγελμα. Είναι λειτουργικό, ναι. Σπουδαίο. Το οποίο πολλές φορές πολλοί που μας γινόμαστε και γιατροί, μπαίνουμε στο Google και βάζουμε... εντάξει, στο Google ούλε πεθάρα που καλύτερο, ούλε πεθάρα που... όλοι διαβάζουμε, μαθαίνουμε, γινόμαστε γιατροί. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Εν το εξασκείς. Έχεις μια ανάποψη σε γιατρός, εν το εξασκείς όμως. Εν και μπαίνεις μέσα σε ένα χειρουργείο να δεις να τους γίνεται. Μπορεί να κρίνεις λίγο και τα λοιπά, εν και μπαίνεις. Στο ποδόσφαιρο όμως, πάνε γήπεδο και κάθονται πίσω από τον μπάγκο. Και παρακολουθούν τον αγώνα. Και νιώθουν ότι μπορούσα να ήμουν και εγώ εκεί. Γι' αυτόν έχουν κριτική. Γι' αυτόν το. Στην πολιτική είναι το ίδιο. Κρίνουμε έναν πολιτικό για τις αποφάσεις του κτλ. Εν και εξασκώτω. Εν και πάω, ξέρω εγώ, στη Βουλή για να δω έναν που κάνει ο βουλευτής. Ναι. Ενώ στο γήπεδο έρχονται. Βλέπουν το, ζουν το. Να βλέπουν ένα κομμάτι όμως. Βλέπουν ένα κομμάτι. Μια ώρα και ώρες της ημέρας. Να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος ομάδας ήταν να πω δεν δέχουμε την κριτική. Δεν μπορείς. Είσαστε πελάτες. Όχι την κριτική. Την κριτική δέχεσαι την. Τούν την άλλη άκρη. Φασισμό της κριτικής. Εγώ την αποδέχομαι την κριτική. Εμένα μου αρέσει ο κόσμος να ασχολείται και πρέπει να ασχολείται. Ο κόσμος πρέπει ασχολείται, βέβαια, ναι. Να ασχολείται. Αλλά καταντά κάπου καταντά ιδέα. Πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι τρώνε λεφτά καταρχάς. Δηλαδή έχει επενδυτές. Δεν θέλω να πω ονόματα, επαναλαμβάνω. Έρχονται μου πάρα πολύ στο μυαλό οι οποίοι βάζουν λεφτά που είναι και μήνυτος. Εν κρίμα να πάει να κριτικάρουμε τον κόσμο. Με τα λάθη τους, γιατί όταν μιλάς για ποδόσφαιρο, μιλάς για ένα παιχνίδι λάθος. Να γίνουν λάθη. Εσύ. Επιλέγεις παίχτες, επιλέγεις προπονητές. Δεν εξαρτάται μόνο από σένα. Δεν εξαρτάται από σένα. Πολύ παράγοντα. Τόσοι παράμετροι για να έρθει. Διαιτητές, ένα δοκάρι με ένα πέναλτι. Εχθές, Άρης Αποέλ, χάζει δύο πέναλτι. Ένας πιθανόν ο κορυφαίος επιθετικός αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Ναι. Τι είναι να πεις. Και εγώ σου λέω, αν χάσει ο Άρης το πρωτάθλημα. Θα θυμάστε όλοι τι έχασαν το με τα δύο πέναλτι. Τι είναι να πεις. Ότι οι επενδυτές του Άρη έκαναν λάθος. Ότι είναι άχρηστος ο προπονητής. Ότι είναι το ωραίο του ποδόσφαιρο. Τούτο είναι το ποδόσφαιρο. Τούτο είναι το ποδόσφαιρο. Οκ. Λοιπόν, επειδή είμαι παουκτσής εγώ, πέ μου για την Τούμπα. Η Τούμπα έχει μεγάλη ατμόσφαιρα. Πολύ αδρεναλίνη. Σηκώνεται τρίχα σου άμα αυκαινείς. Ναι, κοίτα, στην Ελλάδα ζήσα πάρα πολύ ωραία και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ. Το μέγεθος
συγκριτικά με την Κύπρο, στο γήπεδο είναι πολλά διαφορετικό. Ναι, είδε, εντάξει, είναι πιο μεγάλα γήπεδα, πιο, πιο παραπάνω πιο κόσμος, ανταγωνιστικό παραπάνω, το περιβάλλον, ναι. Τότε ειδικά που ήμουν εγώ, μπορεί τώρα, ακόμα πιστεύω ότι είναι λίγο πιο ψηλό το επίπεδο των ομάδων, λίγο πιο γρήγορος ο ρυθμός του ποδοσφαίρου, πολύ πιο ένταση στο γήπεδο και πιο πολλοί κόσμος, παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορεί να συγκριθεί η Αθήνα με τη Λευκοσία. Βρίσκα, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκούς στον δρόμο να, όταν βλέπουν παίχτες να ενθουσιάζονται, να εκφράζονται πάρα πολύ. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ο Παοκτσής. Οι παίχτες είναι οι θεοί τους. Δηλαδή, η αγάπη που εισέπραξα και εισπράττω ακόμα όταν πάω στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Τους ταξιτζίες. Οποιοδήποτε. Ναι, μπορεί να αναγνωρίσουν κάποιοι, να με αναγνωρίσουν και τα λοιπά. Ίσου Χαραλαμπίδης αυτό. Θυμούνται ένα-δύο παιχνίδια έτσι που ήταν κρίσιμα και τα λοιπά. Αλλά ακόμα εισπράττουν την αγάπη. Και τούτη η αγάπη είναι τούτη που μένει στο τέλος της ημέρας. Γενικά, δηλαδή, τελειώνεις. Εγώ έχω τούντες δύο τα μωρά τα δικά μου, τα οποία και ζήσαμε πολύ καλά σαν ποδοσφαιριστή. Πολύ λίγο θυμούνται. Μπαίνουν λίγο, βλέπουν κάτι βίντεο για τον αγαπησή τους. Αλλά το τι μένει στο τέλος της ημέρας είναι η αναγνώριση και η αγάπη του κόσμου. Πού να σου πω μια κουβέντα. Και για μένα το πιο σημαντικό, και θέλω να το πω τούτο, το πιο σημαντικό το οποίο εγώ κατάφερα το, ίσως λόγω του χαρακτήρα που είχα μέσα στο γήπεδο, είναι να εισπράττω την αναγνώριση και την αγάπη. Όχι μόνο μου τους οπαδούς του ΑΠΟΕ, που ήταν η ομάδα η οποία έπαιξα πάρα πολλά χρόνια. Είναι η επόμενη μου ερώτηση. Εισπράττω και πολλά και από την Ομόνοια. Έχεις respect. Επειδή δεν προκαλούσες. Μ' άρεσε να προκαλώ. Είναι σου παλιό παιδό που λάδω. Δεν μου άρεσε το προφίλ του να προκαλώ και να κάνω χορκατηλίκια μες στα γήπεδα. Άρεσε να παίζω ποδόσφαιρο. Έπαιζε στην πάπα σου. Το ποδόσφαιρο μου να σέβεσαι. Στα πλαίσια του ανταγωνιστικού, και εγώ ήθελα να μιλήσω, έτσι, ήμουν ας... Εντάξει, ο κόσμος... Και εσύ ενεργειάζει, και εσύ εντά... Ο κόσμος καταλάβει το και σέβεται τον παίχτη, και τον αντίπαλο παίχτη, ειδικά για πολλά χρόνια. Έχω μια απορία που πάσω το κομμάτι. Πώς διαχειρίζεσαι τις ξεδιβάσεις σου, λες, που την κερκίδα? Πάρα πολύ εύκολα. Έντως για συμβασία. Πάρα πολύ εύκολα. Έμαθα. Έμαθα, γιατί είχα την τύχη είχα, να με βρίζουν και οι οπαδοί μου κάποιες φορές. Για ζητήχη, για τυχεία. Να σου πω. Και να σε βρίζουν και κάποιοι οπαδοί, τον άλλον μα, στα πλαίσια του παιχνιδιού. Οι οπαδοί σου πότε σε βρίσαν, το θυμό του. Όταν είσαι στο ΑΠΟΕΛ και παίζεις στο ΑΠΟΕΛ, να σε βρίζουν και οπαδοί σου. Κάνα λάθος, αγάπης, απλά. Να σε βρίζουν και οπαδοί σου. Έχει ένταση. Δεν ήταν επεισόδιο μεγάλο του. Όχι επεισόδιο, αλλά κοίταξε. Όσον ανεβαίνεις και παίζεις πολλά χρόνια σε μια ομάδα, εγώ καταξιώθηκα και είχα την ευλογία να ήμουν και αρχηγός σε κάποια φάση του ΑΠΟΕΛ. Η πίεση είναι μεγάλη. Δεν δέχονται να κάνεις λάθος. Οι ευθύνες που έχεις εσύ προς τους οπαδούς σου για την ομάδα είναι μεγάλη. Κάποιοι οπαδοί μπορεί κάποιες φορές να αντιδράσουν και τα λοιπά, το οποίο είναι αποδεκτό, αλλά είχα την τύχη να το περάσουν το πράγμα. Γιατί το πράγμα σε δυναμώνει. Σε δυναμώνει το να μπορείς να διαχειριστείς ότι κάποιες φορές θα έχεις να ακούσεις και πρέπει να ακούσεις και να κλείσεις το στόμα σου. Ως που να πάθεις να το διαχειρίζεις όμως. Παθανή, έκανα και εγώ λάθη. Δηλαδή ήταν η φάση, όπως θεωρούμε, πού το είδα τελευταία, στη Γερμανία. Μια ομάδα να τρώει πολλά τέρματα και να πάνε οι παίχτες να απολογηθούν στους οπαδούς τους και οι οπαδοί τους να τους... Είχαμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, ναι. Και ήμασταν στο αεροδρόμιο και ήρθε ένας οπαδός προς εμένα, ήμουν αρχηγός του ΑΠΟΕΛ και με όλον του τον το χαρακτήρα, την παρορμητικότητα, ήρθε και μου έχαρε λαμπίδι, λέει μου, και δεν παίζετε και κάνετε, και μιλούσε, γενικολογούσε ο άνθρωπος ότι η ομάδα δεν είχε καλή εμφάνιση. Καραπολίστας. Ναι, ήταν μαζί μας. Okay, ναι. Και έκανα το λάθος εγώ. Ήταν έναν από τα λίγα λάθη που έκανα σε τούντο πλαίσιο. Έκανα το λάθος και του είπα, αν δεν σας αρέσει το να μου βλέπετε, μην το βλέπετε. Ναι. Και ήταν τεράστιο λάθος. Γιατί? Δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής ή ένας προπονητής να πείσει ο παδόν του το πράγμα. Δεν γίνεται. Ο παδός είναι ο παδός. Ο παδός αγαπά την ομάδα του, είναι εκεί γιατί την αγαπά
και εσύ είσαι εκεί, πληρώνεσαι, ασχέτα ότι εγώ μπορεί να νιώθω ότι πνίγε με το δίκαιο. Γιατί εμείς προσπαθήσαμε μέσα στο παιχνίδι. Εδώ σάμε τα όλα. Μπορεί να με βγει. Νιώθεις έναν πράγμα το οποίο. Έχει ευθύνη, α το πούμε. Πρέπει να το διαχειριστεί. Δεν πρέπει να αντιδράσει στον κόσμο. Ω επαγγελματία πρέπει να το διαχειριστεί. Ω επαγγελματία πρέπει να σιωπήσει. Θα του πει, θα προσπαθήσουμε το επόμενο παιχνίδι να πάμε καλύτερα. Το ίδιο και σαν προπονητή τώρα. Στου παίχτε μου, εγώ είπα, δεν θέλω ποτέ να αντιδράτε με τη διαιτησία. Του απαγόρευσα στα παιχνίδια γιατί ήταν και 16 χρονών. Το ίδιο θα κάνω και τώρα στην προπονητική μου. Δεν θέλω να ασχολούμαι με τη διαιτησία. Δεν μ' αρέσει τον τρόπο. Σου προσθέτει. Ναι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ως εικόνα. Ναι. Να κάθομαι ως πάγκο και αφωνάζω στους διαιτητές. Θέλω να σέβομαι τον διαιτητή. Να με σέβεται και ο διαιτητής. Και θέλω να σέβομαι τον διαιτητή. Μπορεί να κάνει λάθος και ο διαιτητής. Όπως και εγώ να κάνω λάθος. Όπως και ο παίχτης μου θα κάνει λάθος. Άρα το να αναγνωρίζεις του είναι την κατάσταση και κάποιες φορές να σιωπάς είναι μεγάλο χαρίσμα. Και εμένα δίδαξε μου το πράγμα. Θέλεις και... Αν έλεγα τους συντεράθειες θα ξέρεις πράγματα. Σίγουρα παθαίνω εγώ τα πράγματα. Θέλεις και πολύ αυτοσυγκράτηση να το πω. Θέλεις αυτοσυγκράτηση. Κοιτάξτε, ο έλεγχος των συναισθημάτων στους παίχτες αλλά και ιδιαίτερα στον προπονητή είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ο προπονητής πρέπει να διαχειρίζει τα συναισθήματα του γιατί εναλλάσσονται τόσο γρήγορα οι παραστάσεις, οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει, πρέπει να είναι καθαρός, πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, η πίεση του αποτελέσματος, ο πρώτος ο οποίος είναι να τη φάει σε εισαγωγικά ο προπονητής, άρα πρέπει να διαχειρίζει τα συναισθήματα. Okay. Θέλω να κάνω, ένα fast forward, γι' αυτό που είπα fast forward, τη ζωή σου, που το πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις το πράγμα, και μετά, ο λόγος που θα το κάνω είναι διότι η εκπομπή μας έχει να κάνει να βοηθήσει τα μωρά, τους νέους να ξεκινήσουν κάτι, μπορεί να είναι ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι κάτι άλλο, απλά παίρνουν λίγα έτσι, ξέρεις, λίγα tricks, λίγα tips. Οπότε θέλω να μου πεις έτσι σε γλύωρη ταχύτητα την καριέρα σου, πριν την καριέρα σου, τι ήσουν και πώς βρέθηκες σήμερα που έστατε. Θα σου το πω σε δύο λεπτά, αλλά θέλω πριν τα δύο λεπτά, να πάω στο τέλος των δύο λεπτών και θα σου πω το μήνυμα και μετά θα επανέλθω. Το μήνυμα μου στους νέους είναι ότι για να πετύχεις το όνειρό σου πρέπει πρώτα να το στοχεύσεις. Πρώτο. Άρα, να έχεις όνειρα. Ζωή χωρίς όνειρα και χωρίς έναν πλάνο να υλοποιήσεις τα όνειρά σου παραμένουν οράματα. Όνειρα, στόχος είναι το ίδιο πράγμα και όσο είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, όνειρα, στόχος είναι το ίδιο πράγμα. Άρα πρέπει να βάλεις και το πλάνο για υλοποίηση των ονείρων και των στόχων. Δεύτερο, θα έρθουν αποτυχίες. Πολλές, πάρα πολλές. Εμπόδια, πρέπει να τα πηδήσεις. Επόμενο. Μην το σκέφτεσαι πολύ. Οι αποτυχίες είναι για να μας κάνουν καλύτερους. Και τρίτον, πρέπει να παραμένεις συνεχώς προσιλωμένος σε αυτό το πράγμα για να μην αφήνεις πράγματα να σε κάνουν distract. Δηλαδή, όλα τούτα τα προβλήματα πρέπει να βάλεις ένα μουσαμά που πάνω σου, όπως το διάβροχο, που χτυπάει βροχή και φεύγω. Γιατί να έρθουν πολλά από τούτα. Άρα, προσήλωση, στόχος όνειρο και μεγάλη δουλειά και προσπάθεια για να υλοποιήσεις το πράγμα. Εγώ ήμουν ένα μικρό ταλέντο ποδοσφαιρικό. Συνέχεια κρατούσα μπάλες. Όπου πήγαιναμε στη γειτονιά, εξεχώριζα. Είναι τελική αμπίλου εντρατούρα. Ήμουν 3, 4, 5, 6, 7, 8 μέχρι τα 8. Έπαιζαμε στις γειτονιές και ήμουν από τους καλούς παίκτες. Okay. Στα 8 ήρθε ένας ξαδερφός μου, επήρε με από το χέρι και μου θα σε πάρω στο Αποέλ. Ξέρω τον πρωί το Αποέλ, ήταν ο Σάββας ο Παρασκευάς. Επήγα στο English School, έκανα την πρώτη μου προπόνηση και από τα 8 μου μέχρι τα 17 μου έπαιξα σε όλες τις ακαδημίες του Αποέλ. Ήμουν και σε όλες τις εθνικές ομάδες, εξεχώριζα κτλ. Ψηφίστηκα κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Κύπρο στα 16 μου, στην Εθνική Παίδο και πήγαινα πάνω. Στα 17 μου, τελειόφυτος μαθητής, έπαιξα στην πρώτη ομάδα του Αποέλ. Okay. Κάμπλο σου διάλειμμα πριν του Ταούλα. Ήταν η φάση με τους γονιούς σου. Θέλω να ακολουθήσω το πράγμα. Πώς ήταν μαζί σου, πώς το διαχειριστήκαν. Ήταν η φάση που έβλεπες το επαγγελματικά που αρκετά νεαρή ηλικία. Όχι, δηλαδή. Επαγγελματικά όχι. Απλά έβλεπα το ως πάθος. Ήταν το πάθος μου. Okay. Και είχα κλείσει. Φαίνεται ότι έχω κλείσει. Όμως δεν ήξερα που θα επενδύσω. Όμως εγώ πάντοτε, και πρέπει να το αναφέρω το πράγμα, ειδικά για τους νέους, πάντοτε συνδύαζα και τα δύο εξίσου. Σχολείο, ποδόσφαιρο. Okay.
ποδόσφαιρο, σχολείο. Εξίσου. Ναι. Ήμουν, θα πω άριστο στον αρίστον, ήμουν καλός μαθητής, με πολύ καλούς βαθμούς. Όταν κάτσαμε εισαγωγικές εξετάσεις, για να καταλάβεις, έβαλα την πρώτη μου επιλογή χρηματοοικονομικά, ήταν τότε το χρηματιστήριο το 99, χρηματοοικονομικά του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχα... Πανθέκο. Ναι, λέω και εγώ μπορώ από Αθήνα να συνδυάζω και τα λοιπά, έτσι το σκέφτηκα. Και πέρασα πρώτος Πανκύπρια. Okay. Διαβάσα, στόχευσα, έβαλα κόπο μέσα και πέρασα πρώτος Πανκύπρια. Βεβαίως είχα μια αδερφή η οποία ήταν άριστη μαθήτρια, 19-9-11 γενικό, okay. Και σπρώχνε με. Δεν μ' άφηνε ποτέ να φύγω που δουν το πράγμα. Ήταν που πάνω μου όλη μέρα. Ήταν, τέσσερα... ήταν καλό, ήταν κακό τούτο. Πολλά καλό. Okay. Εντάξει, πολλά καλό. Είναι τούτο για τους νέους, ότι πρέπει να, να έχεις και ένα μέντορα. Ναι. Ένα δάσκαλο, πρέπει είναι να κάτι να κυνηγάς. Ναι. Και ναι. Όταν στα 18 μου έπαιξα στην πρώτη ομάδα του ΑΠΟΕΛ και πήγα μετά στρατό, δεν μπορούσα να πάω στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήμουν από τους πρώτους φοιτητές ο οποίος τι έκανα. Πήρα την θέση που είχα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρα την στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Okay. Και για τρία χρόνια πήγαινα κάθε μέρα Πανεπιστήμιο Κύπρου και έπαιζα στα γήπεδα. Ήμουν φοιτητής και πήγαινα. Σε κάθε μου στα θρανία. Και συνδυάζα πάντα το πράγμα. Και ακόμα κάνω το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα θεωρώ ότι ο άνθρωπος. Ό,τι και αν κάνει, πρέπει να αναπτύσσεται συγχρόνως την ίδια ώρα. Δεν μπορείς να μείνεις στάσιμος. Πρέπει να αναπτύσσεις. Ναι. Άρα, εν ολίγης, για να το κλείσουμε το κεφάλαιο, ήταν μια πορεία η οποία είχα το ταλέντο, έπαιξα ποδόσφαιρο, συνδυάζα πάντα τα μαθήματα, την εκπαίδευσή μου. Ακόμα και όταν ήμουν 30 χρονών, ήθελα να κάνω πτυχία, να πιάσω τον bachelor μου, να έχω κάτι στα χέρια μου όταν τελειώσω το ποδόσφαιρο. Όταν τελειώσα το ποδόσφαιρο, επειδή κατευθείαν έκανα ένα master στην UEFA. Γιατί ήθελα πάλι να πιάσω ακόμα κάτι να με βοηθήσει και τούτο το να πιάσω, να ανέβω, να ανέβω, βοηθά στην πορεία για να σου και να αναπτυχθεί σαν άνθρωπο, αλλά για να μπορεί να ανοίξει και λίγο του ορίζοντε σου. Δεν μπορεί να μένει, πρέπει να ανοιχτεί λίγο. Ναι. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα λίγο. Κάλυψε με. Άρα. Έπερασα από αρκετέ ομάδε, από ΕΛ, Παναθηναϊκό, πάω και πήγα Γερμανία, έπαιξα, ήρθα πίσω ξανά στο ΑΠΟΕΛ με τα Champions League κτλ. Και κλείσα την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Η καλύτερη σου αποδόση, ποια θεωρείς ότι ήταν? Θεωρώ ότι είχα στα peak της απόδοσης μου, έφτασα στο ΑΠΟΕΛ όταν ήμουν 30 χρονών. Και όταν ήμασταν στους ομίλους του Champions League. Okay. Το 2010, 2011 εκεί. 2012. Οκ, okay, πέμουν λίγο προπονητική. Πρόσφατα πήρες το Pro. Ναι. Συγχαρητήρια. Ναι, ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2015 από τα πιο χαμηλά στρώματα. Ήταν το C, το B, το Α και το Pro εν το ανώτατο. Mm-hmm. Μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία, πολύ εκπαιδευτική. Δεν έχω καμία σχέση ως παίχτης το πώς αντιλαμβανόμουν τα πράγματα της προπονητικής προηγουμένως ή όταν ήμουν σε προηγούμενα level στο C, το B, το Α. Ή όταν είμαι σήμερα, όταν είσαι στο Pro, είναι, και είμαι σίγουρος όταν είμαι σε 10 χρόνια να είμαι κι άλλος προπονητής. Κι αν είναι τόπο το Pro, είναι. Ναι, εν το ανώτατο μπαίνει σε κομμάτια πολλά βαθιά μέσα, διαχείρισης, εκτός της τακτικής, προπονητικής, coaching κτλ. Μπαίνει σε πιο managerial skills και πολλά σημαντικά, γιατί πλέον η διαφορά που γίνεται σε έναν προπονητή είναι στα management skills. Πολλά σημαντική διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, διαχείριση στόχων, διαχείριση προέδρων, διαχείριση media, διαχείριση παιχτών που παίζουν, διαχείριση παιχτών που δεν παίζουν, διαχείριση παιχτών που να φέρεις, διαχείριση του staff σου, διαχείριση των συναισθημάτων σου. Είναι ένα πολλά προχωρημένο στην ουσία. Είναι ένα μαλτιδεξιοτήτων, μαλτισκύλ επάγγελμα που πρέπει να έχει πολλές δεξιότητες. Τώρα έκλεισε ένα κύκλο σου στην Εθνική κάτω το 17. Ναι. Ο επόμενος. Κοίτα, η Εθνική κάτω το 17 ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Ήταν η πρώτη μου έτσι, επαφή στην προπονητική και μου έδωσε τα χέγγια να μπω, να φτιάξουμε λίγο τη μεθοδολογία μας και τον τρόπο δουλειάς μας. Ο επόμενος μου στόχος είναι να δουλέψω σε ομάδα. Mm-hmm. Άλλων η ομάδα, άλλων οι εθνικές. Έκλεισε ο κύκλος των εθνικών ομάδων και θέλω να πάω να μπω σε καθημερινή βάση. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον τρόπο που δουλεύουμε και εγώ με τους συνεργάτες μου φτιάξαμε ένα ωραίο μοντέλο. Έχω έναν ωραίο team το οποίο δημιουργήσαμε ένα ωραίο μοντέλο δουλειάς. Ένα αρκετά ελκυστικό στους παίχτες.
Και θεωρώ ότι με τούτο το μοντέλο μπορούμε να σπρώξουμε την ομάδα να πετύχει τους στόχους τους. Δεν θα πάρω απόφαση χωρίς να πιστεύω ότι μπορώ να πετύχω. Άρα έχει θέλει... κάποια πρόταση τώρα που παίζει. Όχι, δεν έχω κάτι. Να βγάλεις νέα εσφού. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, κάτι μικρά, μικρά κτλ. Αλλά κάτι συγκεκριμένο το οποίο αξίζει, που πρέπει να λεχθεί στον αέρα. Αν υπάρχει. Άμα να έχει ένα. Ένα προπονητή, εντάξει, έχει τη φιλοσοφία του συνήθω. Όμω, αναλαμβάνει μια ομάδα και πάει και προσαρμόζεται στο υλικό που έχει, ή όπου πάει κάνει τα βάλιου του των τρόπων του. Ποιο προσαρμόζεται σε ποιον. Η ομάδα στον προπονητή ή τον αναπονητή. Είναι μια ερώτηση. Φαίνεται ότι είσαι προπονητή για να κάνει τον αναπονητή. Δεν ήμουν τσιπάνω προπονητή, γι' αυτό ρωτώ. Δεν ήμουν τσιπάνω, αλλά σημαίνει ότι κατέχει το αντικείμενο. Λοιπόν, εάν σου πει προπονητή ότι εγώ έχω μια φιλοσοφία και με τούτη την πάω και με ενδιαφέρει καθόλου, θα αποτύχει. Γιατί, ό,τι φιλοσοφία για να έχει, ό,τι τρόπο παιχνιδιού για να έχει, ό,τι σχηματισμό για να επιλέξει, ό,τι αρχέ παιχνιδιού για να έχει. Θα σου την κάνουν οι παίκτες μες στο γήπεδο. Άρα το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να κάνει ένας προπονητής είναι να μετρήσει τα κουτσιά του. Να μετρήσει τις ικανότητες και τα πλεονεκτήματα και τις ικανότητες και τα μειονεκτήματα και τις μη ικανότητες που έχει η ομάδα του. Όταν το κάνει με μεγάλη αυστηρότητα το πράγμα, τότε μπορεί να προσαρμόσει τη φιλοσοφία του, όχι όμως να προσαρμόσει τις αρχές του. Άλλον η φιλοσοφία και άλλον οι αρχές παιχνιδιού. Ναι. Άρα, αν για παράδειγμα, εγώ τώρα έχω μια φιλοσοφία η οποία έχει κάποιες αρχές παιχνιδιού. Οι αρχές παιχνιδιού σε οποιοδήποτε μοντέλο θα λειτουργήσουν. Θα λειτουργήσουν οι αρχές εκείνες. Θα τις προσαρμόσεις. Για παράδειγμα, αρχών. Για παράδειγμα, ας πούμε, θέλω την ομάδα μου να είναι compact. Ναι. Κοντά οι γραμμές, την ώρα που αμυνόμαστε. Θα ξεκινήσει η φάση άμυνας από τον striker και οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν. Τον το πράγμα είναι αρχές. Mm-hmm. Δεν θα αλλάξει τον το πράγμα εάν, ας πούμε, για παράδειγμα, σε οποιαδήποτε ομάδα μπας με οποιασδήποτε δεξιότητες έχουν οι παίχτες. Το τι θα αλλάξει είναι το πού θα κάνω την άμυνα. Μα θα την κάνω ψηλά, θα την κάνω πίσω. Nice. Θα την κάνω... Άρα πρέπει να προσαρμοστείς. Mm-hmm. Όπως επίσης δεν μπορείς να πεις ότι εγώ ως προπονητής παίζω πάντα 4-3-3. Οκ. Εάν δεν έχεις τους παίκτες να παίξεις, τι είναι να κάνεις. Πρέπει να προσαρμόσεις το σύστημα. Πρέπει να προσαρμόσεις ένα σχηματισμό ο οποίος είναι βάση στους παίκτες που έχεις. Τώρα, υπάρχει όμως ένα αλλά. Εάν αναλάβεις την ομάδα τώρα, Απρίλιο, Μάιο, και έρθει και πίσω ο προπονητής, coach, θέλω να μου βάλεις τη φιλοσοφία σου, να φέρεις τους παίκτες που θέλεις και να κάνεις το δικό σου σχηματισμό, τακτική προσέγγιση, στρατηγική προσέγγιση. Και αμέ, κάνεις το όπως εσύ το θέλεις, πλάθεις το, αν θέλεις για παράδειγμα να παίζεις 4-3-3, πρέπει να φέρεις wingers, οι οποίοι παίζουν πάνω στις γραμμές και είναι πάρα πολύ καλοί στο ένας αντιενός. Άρα μπορείς να παίξεις το σχηματισμό. Τούν το πράγμα, ναι, τις αρχές έχεις, τες εφαρμόζονται. Το, αν μπορείς να το κάνεις όμως, θέλει δουλειά και θέλει χρόνο. Ναι. Ναι. Π.χ. έχουμε παραδείγματα και από Κύπρο και από εξωτερικό που έδιουν το χρόνο να γίνει η δουλειά ή τουλάχιστον δεν βλέπουν την πρόοδο που θέλουν οι ιδιοκτήτες και ακυρώνεται. Σωστά. Διώχνουν τους προπονητές εύκολα. Διώχνουν τους προπονητές. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια δουλειά που να αλλάξεις ριζικά μια ομάδα, τα values της, τον τρόπο παιχνιδιού, τις αρχές της, το... Να σου πω. Που την αρχή. Τώρα να σου πω ότι θες 6 μήνες για χάρη του, να πω ένα χρόνο, θα ήμουν άδικος. Ο προπονητής δεν μπορεί να το βλέπει έτσι. Ο προπονητής πρέπει να βλέπει τι έχω μπροστά μου. Άρα, να σου πω ένα παράδειγμα. Είσαι σε εθνική ομάδα, όπως ήμουν εγώ. Ο Τιμούρκες πάει. Είναι στην Ανδρών. Και έχει να δουλέψει 3 μέρες. Και την τέταρτη μέρα παίζει. Πόσο χρόνο έχει. Εντάξει, τι θα προλάβεις να διδάξεις. Σίγουρα δεν μπορείς να. Άρα τι πρέπει να κάνεις. Εκεί είναι άλλο. Εκεί είναι άλλη διαχείριση. Quick coaching. Ναι. Πρέπει να βρεις τον τρόπο σαν τον καθηγητή. Έχω σε 5 μέρες εξέταση. Δεν έχω χρόνο να τα διδάξω όλα. Πρέπει να διαλέξω τα βασικά. Τα βασικά και γρήγορη διδακτική μεθοδολογία.
Άρα, εγώ χρησιμοποιώ τρεις τεχνικές. Η μία είναι εντός γηπέδου, άρα θα προπονήσεις μέσα στο γήπεδο. Η δεύτερη είναι εκτός γηπέδου, σε μια αίθουσα να δουν visual. Mm-hmm. Χρησιμοποιώ πάρα πολλά τα visual, να μπορούν οι παίχτες να δουν τον εαυτόν τους στο τι μπορούν να κάνουν για να βελτιώσουν. Και το τρίτο πράγμα είναι το κομμάτι το να δουν πάλι το top level, να παραδειγματιστούν που κάτι, για να δουν το, για να το δουν που κάπου τι αλλού κυνηγούν, ναι. Ναι. Άρα η γρήγορη διδακτική διαδικασία θα τους βοηθήσει κατευθείαν να μπορούν, θελωτούν το πράγμα να κάνουμε ως ομάδα. Έτω, δουλεύεις στο γήπεδο, δείχνεις τους ένα-δύο λάθη που έκαναν, βελτιώνουμε το έτσι, δείχνεις τους τούτο θέλω να κάνετε, πάμε να το κάνουμε. Γρήγορο. Εν έχεις χρόνο να δουλέψεις, ας πούμε, για παράδειγμα, high pressing, μπορεί να με καταλαβαίνεις το όμως, πιέζουμε ψηλά. Εντάξει, κάνει το όλη μέρα. Κάνουμε high pressing για να δουλεύεις δύο εβδομάδες. Αν είσαι σε ομάδα, μπορεί να δουλεύεις μια εβδομάδα ολόκληρη high pressing. Αν είσαι σε εθνική, έντια μπορεί να δουλεύεις. Έχεις το chance. Έχεις το chance. Έχεις πόσες θεματικές, high pressing, low pressing, medium pressing, έχεις build up, έχεις στατικές φάσεις, έχεις στο επιθετικό τρίτο, έχεις crossing, έχεις defending crossing. Τόσες θεματικές, πότε θα τις δουλέψεις. Άρα πρέπει να βάλεις προτεραιότητες. Και εμείς τι καταφέραμε να κάνουμε. Στην εθνική ομάδα θεωρώ βάλαμε πολύ γρήγορο coaching μέσα, εύκολο κατανοητό προς τους παίχτες, ελκυστικό, και καταφέραμε, ήμουν λίγο κουραστικούλης, μιλώ λίγο πολλά. Θεωρώ όμως ότι βοήθησε τόσο το πράγμα. Μιλώ λίγο πολλά, αλλά βοήθησε τους. Βοήθησαν τους να πιάσουν πράγματα. Η ομάδα που είχες βλέπεις την να φτάνει ψηλά. Η ομάδα που είχε, πιστεύω πολλά στους παίχτες μου. Είχε ταλέντα, μέσα, είχε ταλέντα και έχει ταλέντα. Ναι, θα προχωρήσουν. Φτάνει να συνεχίσουν να κάνουν το που έκαναν μαζί. Γιατί στην εθνική όταν έρχονταν είχαν παίχτες που ήταν άλλοι παίχτες που εκείνοι που ήταν στις ομάδες τους. Άρα πρέπει να συνεχίσουν πώς το πράγμα. Γίνεται το πράγμα. Γίνεται. Η εθνική έδινε τους έναν κίνητρο, έπαιζαν με τους καλύτερους στην Κύπρο. Προσπαθούσαν να αποδείξουν συνέχεια ότι. Θέμα ψυχολογίας δηλαδή. Ήταν και θέμα ψυχολογίας, ήταν και θέμα ότι ήταν πιο ανταγωνιστικό το περιβάλλον και θέλαν να πιάσουν τα πικ τους. Όμως το πράγμα δεν είναι αρκετό. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνο όταν έρχεσαι στην εθνική τώρα. Ναι, δεν το κάνεις στην ομάδα σου. Όμως το πράγμα δεν θα. Σημαίνει να μην τσάει πάνω. Πρέπει να το κάνεις στην ομάδα σου. Γι' αυτό εγώ η πρώτη συμβουλή που τους έδινα όταν έφευγαν από μένα είναι θα πάτε στις ομάδες σας να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά που έκανετε εδώ. Γιατί μαζί μου εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Καταφέραμε πραγματικά να δώσουμε τούτο που θέλαμε. Για μένα η νούμερο ένα προτεραιότητα ήταν να αναπτύξουμε τον Κύπριο παίχτη τον 16χρονο. Δηλαδή ξέρω ότι έφυγε που μας τώρα για έναν χρόνο που δούλεψαμε δύο ηλικίες. Δούλευα με την κάθε μία ένα χρόνο. Ένιωθα ότι οι παίχτες μου έφυγαν και ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένοι από ότι ήταν πριν έρθουν σε εμάς. Και τούτο είναι χαροπιάνο. Τούτο είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι τούτο. Ωραία. Νομίζω για ποδόσφαιρο μιλήσαμε πολλά. Πες μου λίγο για το έτσι, για να μην πάει και τρίωρο και τούτο το επεισόδιο. Για τον κόλ στη ζωή. Για τον κόλ στη ζωή. Ναι. Τον κόλ στη ζωή είναι ένα το πιο ωραίο κομμάτι της ζωής μου. Δημιουργήθηκε πριν 7 χρόνια σχεδόν. Σε 7 χρόνια. Έχει σχεδόν 7 χρόνια. Έχει που το. Εντάξει, έχει το 2016. Ήταν η ιδέα, το 2017 ήταν η επίσημη ίδρυση. Ουσιαστικά η ιδέα τι ήταν να δημιουργήσουμε ένα foundation μέσα από το ποδόσφαιρο. Για να δώσουμε πίσω στην κοινωνία ό,τι μας έδωσε το ποδόσφαιρο. Και αντί να γίνει που έναν άτομο ή δύο ή τρεις, θέλαμε να εμπλέξουμε όλους τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στην Κύπρο. Και είναι ενεργεία, και πρώην παίχτες, και είναι Κύπριους και ξένους. Mm-hmm. Και καταφέραμε μέσα από μια έτσι, συλλογική διαδικασία με πάρα πολλά παιδιά να δημιουργήσουμε έναν καθαρά φιλανθρωπικού χαρακτήρα, γιατί όλοι είναι εθελοντισμό που κάνουμε. Να ξοδεύουμε ώρες, χρόνων, να πάμε σε events, να δημιουργήσουμε δράσεις, να μαζέψουμε χρήματα, με σκόπο να τα δώσουμε πιο στην κοινωνία. Το μεγαλύτερο μας έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα, θέλαμε πάντα να αφήσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο έργο, να μείνει κάτι στην κοινωνία. Κάτι το οποίο θα είναι ότι το ποδόσφαιρο, τον κόλ στη ζωή, έδωσε κάτι πίσω στην κοινωνία. Και τώρα στο Μακάριον το νοσοκομείο έχουμε ήδη προσυμφωνήσει με τον ΟΚΙΠ. Θα κάνουμε μια πλήρη ανακαίνιση της παιδιατρικής πτέρυγας, mm-hmm. που εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε μια έτσι,
κατάσταση που χρειάζεται μια ανακαίνιση. Κατάσταση. Είναι σε μια κατάσταση που πρέπει να, μπει, να γίνει μια ωραία ανακαίνιση. Θα μπούμε ως γκολ στη ζωή να την κάνουμε την ανακαίνιση. Πάνω κάτω θα είναι 300.000 ευρώ το κόστος του της διαδικασίας. Θα είναι εισφορά προς το OKB και προς το μακάρι νοσοκομείο που τον κόλ στη ζωή και το ποδόσφαιρό μας. Και επίσης εμείς δεν θα καταφέρναμε να κάνουμε τίποτε αν δεν είχαμε τους χορηγούς μαζί μας, όπως είναι η ΟΠΑΠ, η Τράπεζα Κύπρου, η Ocean Basket, η ΑΜΕΓΑ, μεγάλες εταιρείες οι οποίες στηρίξαν μας, ο Πυλακούτας ήταν δίπλα μας και βοηθήσαν μας. Βοηθήσαν μας. Άρα μπορεί και ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος να βοηθήσει. Μπορεί και ο κόσμος, εισφορές και τα λοιπά. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει. Έχουμε link στην ιστοσελίδα μας ή με άμεση επαφή με τον οργανισμό. Είναι καλό να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να κάνει το πράγμα, όποιος μπορεί να βοηθήσει. Very good. Κωνσταντίνε, κάτι να προσθέσεις εσύ? Όχι, εγώ ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πάντα οποιαδήποτε συζήτηση αφορά το ποδόσφαιρο μου αρέσει πάρα πολύ να την κάνω. Δεν ήταν μόνο, μόνο ποδοσφαιρική. Γενικότερα είναι για τη ζωή και τα λοιπά, αλλά... Την ερώτηση σου, Μάικ, μην ξέρεις. Κάνουμε κάτι όπως το Ice Bucket Challenge, δαμε. Ναι. Θα σου λούσουμε τώρα, μην αγχώνεσαι. Ποιος θα ήθελες, μάλλον ποιος πιστεύεις ότι θα μπορούσε να βοηθήσει η ιστορία του, οι γνώσεις του, να τον έχουμε σαν καλεσμένο εδώ για να βοηθήσει τους ακροατές, τους νέους, τους... Μπορεί να είναι ένα όνομα, μπορεί να είναι μπορεί να δέκα. Ποιον θα ήθελες να δεις σε ένα επεισόδιο το Zero to Hero? Ποιον θα ήθελα να δω? Ναι. Ως τώρα φτάνουμε ως Κύπρο και Ελλάδα, που εξωτερικό κόμμα να καταθέρουμε να βρούμε κάποιον. Ποιον θα ήθελα να δω? Κοίταξε, που τον χώρο του ποδοσφαίρου θα μου άρεσε να έβλεπα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για παράδειγμα. Δύσκολο challenge του λόγου. Που το χώρο της πολιτικής θα ήθελα να δω. Θα μου άρεσε να ακούσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φέραμε τον πριν. Φέραμε τον πριν. Να το φέρουμε, λοιπόν, το φέρουμε και μετά. Έχουμε υπόσχεση με τον πρόεδρο ότι θα έρθει να το δώσουμε ένα χρόνο μετά. Πώς είναι η ζωή του μετά. Τι αλλαγές είσαι στη ζωή του. Άρα, περίμενε, πότε το φέραν, Γενάρη, Φεβράρι. Φεβράρι υποσχέθηκε ότι να έρθει. Ένα χρόνο... Να το αφήκουμε λίγο να δούμε πού να κάνουμε. Να δούμε. Να μπορούμε να το κάνουμε και κριτική. Θα ήθελα να ακούσω έναν τραγουδιστή, έτσι, αγαπημένο, Αντώνης Ρέμος, ας πούμε. Βάλε ένα δύσκολο. Κυπρέο. Δεν μου έρχεται κάτι τώρα, να δικήσω από κάτι. Μπορεί να σκεφτεί και να μας στείλεις ένα μπίρι. Ναι, ναι, να σκεφτώ. Αλλά αυτό το challenge που μας έβαλε πολλά δύσκολα. Να προσπαθήσω. Να τα προσπαθείς. Του Ιωβάνου και αν του πεις έκαμε σε challenge. Μπίρις ένα... Άμα έρθει τουλάχιστον... Να φέρει πέρα αυτή την επεισόδιο καλά του στείλω το μπίρι. Κάτι να γίνει. Εντάξει Κωνσταντίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά, ελπίζω να περάσεις καλά. Πολύ τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για δύο ώρα ξανακόμουν άλλο επεισόδιο. Ναι, why not. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ.